Καλησπέρα σε όλους μας, φίλες και φίλοι, αγαπητότατοι ακροατές και ακροάτριες, καλώς ήρθαμε. Όπως κάθε Πέμπτη βράδυ, 7 με 9, είμαστε μαζί εδώ, στο Ράδιο Έναντι, στη διαδικτυακή συχνότητα www.radio1d.gr και ακούμε τη ζωντανή διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή λόγου και τέχνης μεταμουσικής Διαβάζοντας με τη Σύση. Παράλληλα, βλέπουμε την εκπομπή και σε live μετάδοση μέσα από την ομώνυμη σελίδα στο Facebook. Επίσης, πλήρες αρχείο των εκπομπών μας υπάρχει στο ομώνυμο κανάλι της εκπομπής στο YouTube. Διαβάζοντας με τη Σύση, ένα γλωσσικό και μουσικό ταξίδι μέσα από τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό σε μια διαρκή αναζήτηση αισθητικής κουλτούρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Σύση Σιγιουλτζή Ρουκά. Αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στην εκπομπή Διαβάζοντας με τη Σύση, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε στο ευχάριστο στούντιο της εκπομπής, να συζητήσουμε για αγαπημένα βιβλία και έργα τέχνης που σας συγκινούν, αλλά και να παρουσιάσουμε το δικό σας έργο και την καλλιτεχνική πολιτιστική σας δράση. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Messenger, email στο diavazondasmetisisi@gmail.com είτε στέλνοντας βιβλία, δείγματα έργων, επιστολές στη διεύθυνση του Ράδιο Έναντι, 12 Νήσου 10Β, 54626, Θεσσαλονίκη, για την εκπομπή Διαβάζοντας με τη Σύση. Όπως κάθε Πέμπτη, φιλοξενούμενοι μας είναι ακροατές, αναγνώστες, θεατές, καλλιτέχνες, δημιουργοί, εκπρόσωποι και φορείς των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού. Διαβάζουμε αγαπημένα λογοτεχνικά βιβλία, παρουσιάζουμε καλλιτεχνικά δημιουργήματα των καλών και των εφαρμοσμένων τεχνών, συζητούμε για έργα πολιτισμού, στρώνουμε μουσικό χαλί και ανοίγουμε φτερά στο διαδικτυακό αέρα του www.radio1d.gr σε ένα κυνήγι αναζήτησης αισθητικής κουλτούρας. Η αισθητική βέβαια είναι μια δύσκολη έννοια που όλοι την κυνηγούμε, ψάχνουμε να τη βρούμε για να τη βάλουμε στη ζωή μας και ιδιαίτερα σε εμάς τις γυναίκες είναι κάτι που μας κρατάει σε ψυχική εφορία αλλά και σε διάθεση και αισιοδοξία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κομμωτήρια J&B Hair Salon τα οποία στηρίζουν την εκπομπή μας. Και καθώς το θέμα της εκπομπής μας από το Σέρπικο παίζει και μας κρατάει έτσι μια ωραία συντροφιά, θα ήθελα να σας πω ότι για την απόψινή εκπομπή εδώ και μέρες σκεφτόμουν ένα θέμα που εμένα προσωπικά ως γυναίκα με αγγίζει και πιστεύω ότι θα αγγίξει και όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που μας ακούν. Και ποιο είναι αυτό? Η σημασία της ώρας του φαγητού για την οικογένεια. Έτοιμο το φαγητό, ελάτε στο τραπέζι. Μια καθημερινή φράση κλειδί για πολλές οικογένειες κυρίως περασμένων δεκαετιών. Σήμερα όμως με δύο εργαζόμενους γονείς, πολλαπλές υποχρεώσεις παιδιών και γονιών, η ώρα του οικογενειακού δείπνου ή μεσημεριανού είναι μια συνήθεια που δεν τηρείται ιδιαίτερα. Τα μέλη της οικογένειας με τα διαφορετικά ωράρια και τις υποχρεώσεις μπαινοβγαίνουν στο σπίτι και είτε τσιμπούν κάτι βιαστικά, είτε κάθονται μπροστά στην τηλεόραση με ένα δίσκο φαγητό στα πόδια τους. Συχνά η ώρα του φαγητού περνά βιαστικά και σιωπηλά με σχόλια όπως «δώσε μου το αλάτι», «άλλαξε κανάλι», «φέρε το κινητό μου». Στο σημείο αυτό, καθώς σκεφτόμουν αυτά τα λόγια, έψαξα να βρω κάποιες έτσι παλιές αναφορές στην αξία που είχε το οικογενειακό, μεσημεριανό είτε δείπνο. Και βρέθηκα σε μία σελίδα του απόδημου ελληνισμού, όπου Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Αυστραλία καταγράφουν τις αναμνήσεις που έχουν από τις οικογενειακές αυτές συγκεντρώσεις. Και θα σας μεταφέρω κάποια από τα λόγια τους. Το κυριακάτικο τραπέζι αποτελεί εδώ και αιώνες την πιο αγαπημένη συνήθεια, η οποία όμως σιγά σιγά τίνει να εξαφανιστεί. Τις προηγούμενες δεκαετίες, κάθε Κυριακή, συνήθως μετά το πέρας της εκκλησίας για πολλούς, στην τοπική Ελληνοορθόδοξη εκκλησία, οι γονείς, τα παιδιά, οι συγγενείς και οι φίλοι περίμεναν εν αγωνίως να έρθει περιβόητη αυτή η ώρα που θα μαζεύονταν όλοι γύρω από το οικογενειακό τραπέζι για να ξεχάσουν για λίγο τις κοτούρες και να απολαύσουν τις κάθε λογής λιχουδιές που είχε ετοιμάσει με κόπο αλλά και λαχτάρα η νοικοκυρά του σπιτιού. Για τις κυρίες του σπιτιού δεν είχε και πολύ σημασία να έχουν και του πουλιού το γάλα που λέμε, αλλά τους αρκούσε να βλέπουν τα παιδιά, τους συζύγους, τα αδέλφια και τους γονείς και αν είχαν την τύχη να τους έχουν όλους κοντά τους, να κάθονται γύρω από το οικογενειακό τραπέζι και όλοι μαζί να μοιράζονται το όποιο φαγητό που με τόσο κόπο είχαν καταφέρει να φτιάξουν, αυτό ήταν ευλογία. Η προετοιμασία του κυριακάτικου γεύματος εκείνη την εποχή θύμιζε ιεροτελεστία. Οι νοικοκυρές έβγαζαν το καλό τους στο καθαρό, μοσχομυριστό και φρεσκοσιδερωμένο τραπεζομάντιλο, συνήθως πρίκα τους από την Ελλάδα, το οποίο στόλιζαν η κάθε μια με το δικό της γούστο.
Θυμούνται οι περισσότερες με πόση περηφάνεια και λαχτάρα βγάζανε το καλό τους τραπεζομάντιλο, το στρώνανε στο τραπέζι και πάνω τους στολίζανε το ένα και μοναδικό σερβίτσιο που έκανε το γεύμα της ημέρας ακόμα πιο επίσημο. Βάζανε όλες οι νοικοκυρές τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Ανατρέχανε σε παλιές συνταγές, πρικιά της γιαγιάς και της μητέρας και ανάλογα με τον τόπο καταγωγής δημιουργούσανε τις δικές τους μοναδικές λιχουδιές. Ενώ πολλές φορές, όταν βρίσκονταν μαζί πολλές νοικοκυρές, ανταλλάσσανε ιδέες και εμπλουτίζανε τις γνώσεις τους τόσο στη μαγειρική, όσο και σε άλλα θέματα με τα οποία ασχολούνταν οι γυναίκες εκείνης της εποχής. Το γεύμα ξεκινούσε το μεσημέρι και κρατούσε μέχρι τις απογευματινές ώρες. Κανείς δεν βιαζότανε. Κατά τη διάρκεια αυτής της γαστρονομικής ιεροτελεστίας, τα μέλη της εκάστοτε οικογένειας μαζεύονταν και όλοι μαζί απολάμβαναν όχι μόνο το εκάστοτε φαγητό, αλλά και τις ατελειώτες συζητήσεις, τις οποίες εκείνη την εποχή έπαιρναν μέρος μόνο οι μεγάλοι. Η Κυριακή ήταν μέρα γιορτής, η ατμόσφαιρα πιο ανάλαφρη και χαρούμενη, άσχετα με την οικογένεια και την οικονομική κατάσταση του καθενός, οι περισσότερες οικογένειες αρέσκονταν σε μακροσκελείς συζητήσεις που αφορούσαν τα νέα της εβδομάδας, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες, μα και φυσικά τις ανησυχίες τους. Κυριακάτικο τραπέζι σημαίνει να μην θες να σηκωθείς από την καρέκλα και να φτάνεις στο σημείο να είσαι τόσο χορτάτος όχι μόνο από το φαγητό, αλλά και από τα γέλια, τα πειράγματα και την αγάπη των δικών σου. Πάνω απ' όλα, αυτή η οικογενειακή σύναξη είναι ένας υπέροχος τρόπος να δραπετεύσουμε όλοι από τους γοργούς, εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και να νιώσουμε σιγουριά και θαλπορή που μας προσφέρουν οι δικοί μας άνθρωποι, στους οποίους μπορούμε να στηριχτούμε. Πρόκειται για ένα έθιμο που είναι κρίμα να χαθεί, γιατί έτσι χάνονται και τα πρότυπα, οι ιστορίες αλλά και οι αρχές της ελληνικής οικογένειας. Και όσο για το φαγητό, ίσως τελικά να υπάρχει μυστικό. Ίσως τα φαγητά να μην είναι τόσο νόστιμα επειδή απλά είναι καλά τα υλικά τους, αλλά γιατί υπάρχει ένα ξεχωριστό συστατικό που όμοιό του δεν μπορεί να βρει κανείς αλλού. Είναι η αγάπη, είναι η οικογενειακή αγάπη. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σε αυτή τη σύγχρονη εποχή που όλα είναι γρήγορα και βιαστικά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αξίες παλιές, διαχρονικές και δίνουν σημασία και στα απλά και στα λεπτά και στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο όμορφη. Έτσι λοιπόν κοντά μας έχουμε μία γυναίκα η οποία είναι σύγχρονη, με κλασικές αρχές και αξίες, η οποία μέσα από την ίδια της τη ζωή αλλά και από τη γραφή της δίνει σημασία σε αυτές τις λεπτομέρειες που μπορούν ακόμα και σήμερα να κρατούν τις οικογένειες ενωμένες γύρω από ένα πιάτο φαγητό, γύρω από ένα τραπέζι, γύρω από ένα δείπνο, γύρω από ένα γεύμα. Είναι η κυρία Σωτηρία Στράτη. Θα μου επιτρέψει, Σωτηρία, να μιλούμε στον ενικό. Και βέβαια να την καλώσω. Βέβαια. Και να την καλωσορίσω βέβαια. Σωτηρία, σε καλωσορίζω και επίσημα. Να πω λίγα λόγια για την ίδια, γιατί ίσως είναι πιο κομψό να πω το βιογραφικό σου, αυτό να σε αναγκάσω να μιλήσεις εσύ για σένα. Η Σωτηρία γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει μέχρι και σήμερα. Είναι τεχνολόγος τροφίμων με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Ασχολήθηκε με τη γευσηγνωσία ίνων και τροφίμων, τόσο με σεμινάρια όσο και στην καθημερινότητα, λόγω μιας έμφυτης ανάγκης αναζήτησης στον κόσμο των γεύσεων. Είναι δημιουργός του blog The Toothpick, sotiriastrati.blogspot.gr, ενώ έχει γράψει έναν οδηγό κρασιών με τίτλο «Πώς να σκοτώσετε τον σομελιέ σας» από τις εκδόσεις Ζήτη. Σήμερα θα μας απασχολήσει βέβαια η ίδια ως προσωπικότητα και γυναίκα, αλλά και το βιβλίο της «Οδή στη γεύση» από τις εκδόσεις Θερμαϊκός της Αλυσίδας Πολιτισμού Ιαννός. Η καταγωγή της έχει συνδυάσει τόσο τον πόντο της Μικράς Ασίας και το Κατερλί, όσο και την Βόρειο Ήπειρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πληθώρα γευστικών ερεθισμάτων που αναμφίβολα βοήθησε στην έφεσή της προς τη γαστρονομία. Αγαπημένη Σωτηρία, καλλιτεχνική και δημιουργική φύση.
Καλλιτεχνική και δημιουργική φύση, αν και δεν θεωρώ ότι είμαι αμιγός καλλιτέχνης, γιατί έχω μία πάρα πολύ δυνατή πρακτική πλευρά με την οποία βλέπω τα πράγματα, και πρακτική και ορθολογική. Οπότε θα έλεγα ότι έχω και μία πλευρά καλλιτεχνική, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να γράψω. Πηγές έμπνευσης, γιατί γράφεις? Για το συγκεκριμένο θέμα με το οποίο ασχολούμαι, γράφω γιατί το αγαπώ. Αγαπώ πάρα πολύ να τρώω. Mm-hmm. Αγαπώ να δοκιμάζω, να πιάνω τις διαφορετικές πτυχές μιας μπουκιάς, μιας γουλιάς κρασιού, να ψάχνω καινούργιες γεύσεις, και γιατί πολλές φορές αυτό δεν μπορώ να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Θέλω οπωσδήποτε να το μοιραστώ, mm-hmm, με τους υπόλοιπους για να το δώσω. Κάπως έτσι, πώς ξεκίνησε το ταξίδι με το πρώτο σου βιβλίο, «Πώς να σκοτώσετε τον σομελιέ σας»? Την εποχή εκείνη ασχολούμουν πάρα πολύ με το κρασί, πιο πολύ από ότι με το φαγητό. Είχα μόλις τελειώσει κάποια σεμινάρια κρασιού και ήμουν υπεύθυνη της κάβας κρασιών του Μάκρο τότε. Οπότε είχα τελειώσει μόλις και την πτυχιακή μου στο κρασί, οπότε θεώρησα ότι θα μπορούσα αυτά που μοιράζομαι με τους πελάτες μου να τα δώσω και με μία απλή μορφή σε πιο πολύ κόσμο. Μάλιστα κάποιοι πελάτες μου το είχαν προτείνει, γιατί είδαν ότι τους προσφέρω το κρασί που ακριβώς χρειάζονται να δοκιμάσουν. Ρωτούσα τι τους αρέσει στη γεύση, τι θα φάνε, ποια είναι τα γευστικά τους, οι γευστικές τους αναμνήσεις, τι τους είχε αρέσει, και έτσι έβρισκα αυτό που θέλουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται ο καθένας μας να στηρίζεται σε κάποιον άλλον για να διαλέξει. Mm-hmm. Μπορεί από μόνος του να βρει αυτό που του αρέσει. Αυτό ήταν δηλαδή το όλο concept. Mm-hmm. Του... Και η οδή στη γεύση πώς προέκυψε? Και να πούμε και τι είναι, να το περιγράψεις εσύ με τα δικά σου λόγια. Η οδή στη γεύση είναι ένα βιβλίο το οποίο αποτελείται καταρχήν από τρία μέρη. Τη χαρά, τον έρωτα και το θάνατο, που θεωρώ ότι είναι και τα τρία συνδεόμενα σε έναν κύκλο γεύσης και απόλαυσης για εμάς τον άνθρωπο. Το πρώτο κομμάτι, η χαρά, είναι το πιο ανώδυνο, θα έλεγα, και το πιο χαρούμενο, το λέει και η λέξη. Περιγράφει με στίχους, σε τρίτο πρόσωπο, τις γεύσεις που είναι πιο απλές και μας προκαλούν μια χαρά. Και είναι και αυτές ίσως που έχουμε από την παιδική μας ηλικία, δηλαδή το καρπούζι, η ντομάτα, αλλά και αυτές οι έντονες πτυχές που μας δίνει το σκόρδο ή το κρεμμύδι. Οπότε περιγράφει αυτές τις γεύσεις με στίχους και όπως τις ένιωθα εγώ όταν έτρωγα αυτά τα υλικά. Μου επιτρέπεις να διαβάσω κάτι στο σημείο αυτό? Βεβαίως. Λοιπόν, από το πρώτο τμήμα του βιβλίου σου «Οδή στη γεύση» θα διαβάσω το γάλα. «Πρώτη γεύση της ζωής, της φύσης, άσπρο θαύμα, μοναδική του βρέφους λογική, του στήθους κάνει στη θηλή, όχι μονάχα ερωτική, τον κόσμο μας κουνά, γυρνά και το θεριό δαμάζει, ενώνει όλες τις γης φυλές, λευκό μουστάκι φτιάχνει». Και βέβαια τα δίνεις και στα αγγλικά δίπλα. Ναι, είναι δίγλωσσο το βιβλίο. Μετά από προτροπή φίλου το έκανα δίγλωσσο. Αυτό είναι, το γάλα ας πούμε, είναι η πρώτη μας γεύση. Γι' αυτό θεώρησα ότι μπορεί να μπει σε αυτό το κομμάτι της χαράς, γιατί και ένα μικρό παιδί νιώθει μια απίστευτη χαρά όταν πίνει ένα ποτήρι γάλα. Τώρα, όσον αφορά στο δεύτερο μέρος, mm-hmm, που είναι ο έρωτας, εδώ... Επειδή είναι έρωτας η γεύση, είναι ερωτικές επιστολές σε δεύτερο πρόσωπο προς το αντικείμενο του πόθου μας κάθε φορά. Εδώ είναι πολύ προσωπικό το θέμα, οπότε έβαλα τα αντικείμενα του δικού μου πόθου. Πρώτο και καλύτερο το βούτυρο, που θεωρώ ότι είναι μοναδικό υλικό.
Φυσικά η μαύρη σοκολάτα, η μελιτζάνα, που για άλλους βέβαια δεν είναι το ίδιο ερωτική. Αλλά η κάπαρη και άλλα τέτοια. Να σταθώ εγώ εδώ στην εισαγωγή που κάνεις στο δεύτερο αυτό μέρος. Ναι, που έχω ένα εισαγωγικό. Είναι πολύ όμορφο το κειμενό σου και να μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Λεμαργία, μία ασταμάτητη κινητήρια δύναμη. Είναι αυτή η αμαρτία, η γλυκιά μου η μανία, μόλις βλέπω και μυρίσω, μόλις νιώσω και αγγίξω, να το φάω, να μην αφήσω ψυχουλάκι και μπουκίτσα. Με τη σκέψη του και μόνο, μες στα σάλια πλημμυρίζει, ο ουρανίσκος και η γλωσσίτσα ανυπομονεί να γλύψει. Δεν τελειώνει αυτή η πείνα, δεν χορταίνει και το μάτι. Πόσο ακόμα να γεμίσουν και το στόμα και το στομάχι. Αχ αυτή η λεμαργία, πάθος μου και αδυναμία, δεν μπορώ να σταματήσω, πάντα πρέπει να ρωτήσω. Τι υπάρχει μες στο πιάτο, τι υπάρχει στο ψυγείο, το αντικείμενο του πόθου τρέχω να καταβροχθήσω. Δυστυχώς το έχω αυτό. Είμαι και λεμαργία. Δεν σου φαίνεται όμως καθόλου, θα μας πεις το μυστικό μετά. Γιατί είσαι fit. Είναι η κινητήρια δύναμη η λεμαργία. Είναι και ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά... Και όχι μόνο, σου αρέσει και το λάδι. Εδώ βλέπω γράφει το σωτηρία. Είναι... Να το διαβάσω. Χρυσό μου αγαπημένο, γλιστράς και περιμένω το πολύτιμο, το λιπαρό φιλί σου σε κάθε μου ανάσα, σε κάθε μου στιγμή. Πάντα σε θυμάμαι και πάντα σε προσμένω. Δυνατή μου αγάπη, φλόγα στο καντήλι με ήρεμη ψυχή. Ακριβό μου άρωμα, παρθένα μου ζωή, στα πιο απλά και δύσκολα, αιώνια θα είσαι εκεί. Με χαρακτήρα άμεμπτο, υπέροχη φινέτσα, μοναδικά μου στάθηκες, με γέμισες, με χόρτασες, με άλυψες. Σε θέλω πλάι μου και μέσα και κοντά μου. Μέρα δεν υπάρχει χωρίς εσένα φως μου, αγάπη αναντικατάστατη και φίλη και αδελφή ψυχή μου. Και βέβαια δεν μένεις μόνο στα διατροφικά, κάνεις όλους τους συνειρμούς που κάθε τρόφιμο έχει μέσα στη ζωή μας ή περνάει... Ναι. Το λάδι είναι, θεωρώ, συνυφασμένο με όλη μας τη ζωή, με τη θρησκεία μας. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο το καντήλι μας, το λάδι του τελείωσε όλα τα γνωμικά που βγαίνουν από αυτό. Και είναι, θεωρώ, ένα από τα πραγματικά μαγικά υλικά που μας προσφέρει απλόχερα, ειδικά η ελληνική φύση. Και μετά πηγαίνω στο δύσκολο κομμάτι, που είναι ο θάνατος. Και αυτό είναι ο θάνατος που νιώθει το τρόφιμο το οποίο τρώμε, όταν το τρώμε. Γιατί, κακά τα ψέματα, η δική μας απόλαυση πολλές φορές ισοδυναμεί με το θάνατο κάποιου άλλου. Γι' αυτό και το ήθελα να το βάλω σε πρώτο πρόσωπο, γιατί δεν είναι πολύ ευγενικός ο θάνατος, έτσι κι αλλιώς. Και εκεί περιγράφω πάλι αγαπημένα μου φαγητά που όμως πεθαίνουν. Τον αστακό, που έχει φρικτό θάνατο. Το αυγό. Το αυγό έχει κλάψει κόσμος. Αυγό, που δεν πρόλαβε να ζήσει. Η πάπια με το foie gras που... Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και τα ψάρια, ο μπακαλιάρος, ο αχινός, υπάρχουν αυτά τα... Ποιο θα ήθελες να μας διαβάσεις από αυτά εδώ? Εγώ θα διαβάσω λίγο τον επίλογο που έχεις, όσο εσύ ψάχνεις να βρεις αυτό που θα ήθελες να μας διαβάσεις. Για μένα δύο είναι τα... Ωραία, αυτά θα μας τα διαβάσεις εσύ. Επίσης, να πω σε αυτούς που μας ακούν ότι τα τραγούδια που ακούτε ως μουσική υπόκρουση στη συζήτησή μας είναι από τραγούδια της Σωτηρίας που μου έχει υποδείξει, που αγαπά, που έχει ακούσματα από μικρή. Λοιπόν, ξεκινώ με τον επίλογο του βιβλίου «Οδή στη γεύση». «Όλα πλέκονται μαζί, σε αυτήν τη σκοτεινή γιορτή του στόματος του ουρανίσκου, θάνατος και ειδονή, χαρά και πίκρα, γλύκα και ζωή, δόντια και νύχια. Και μια γλώσσα ύπουλη, μια όρεξη ανίκητη, να μην σταματά ποτέ, να θέλει όλο κι άλλο. Φτιαγμένη να είναι πλεονέκτρα, να γεύεται το διαφορετικό, να ζητάει το πιο καλό, το πιο νόστιμο, το πιο μικρό, το πιο μεγάλο, το όλο». Θα διαβάσω, αν και έλεγα να διαβάσω τη σφαγή του Κόκορα, η οποία είναι πραγματικό γεγονός, και το παιδί που βλέπει τη σφαγή είμαι εγώ, η γιαγιά μου, τη θυμάμαι αυτή τη σφαγή.
Θα διαβάσω παρόλα αυτά τη φύση του στριδιού, βεβαίως, που θεωρώ ότι είναι έτσι πιο σημαντικό όταν πέφτει το λεμόνι και το απολαμβάνουμε. Μικρή η ύπαρξή μου, αλλά μοναδική, σε μένα ειδικά. Πάνω στα βράχια, σε καθαρά νερά, δεν ένιωσα χαρά ή λύπη, πόνο ή ήδονη, τόσο απλή η ζωή μου. Μόνο το νερό να με διαπερνάει με τη δροσιά που αφήνει. Ούτε μια αίσθηση δεν είχα για να χάσω, κι όμως, ο θάνατος σκληρός και άσχημος. Καίει, καίει τέτοιο οξύ για μια ζωή κοντή λεμόνι. Για μια απόλαυση στιγμή στη γλώσσα, αυτή τη ρέμαργη, την κόκκινη. Στο στόμα το αχόρταγο, το ανθρώπινο, που μόνο να ρουφάει και να καταπίνει, ξέρει. Εκεί άφησα μονάχο και ορφανό το οστρακό μου. Ήταν, νομίζω, το πρώτο που έγραψα. Αυτό από το θάνατο. Και υπάρχει και το αυγό, ο θάνατος του αυγού. Δεν πρόλαβα τίποτα. Ούτε τη στιγμή του ήλιου στο χνούδι του κορμιού μου, ούτε την υγρασία της νύχτας στη μυρωδιά της χλώης. Γένα χωρίς αύριο η γένα μου. Ζωή χωρίς φως η ζωή μου. Μάνα χωρίς παιδιά η μάνα μου. Μόνο μέλλον το σπάσιμό μου. Όλα λίγα, όλα λειψά και στο ανοιγό κλείσμα του ματιού, όλα μαύρα. Όχι, δεν πέθανα. Πώς να πεθάνει αυτός που δεν έζησε. Μόνο σαν γρήγορο σκοτάδι κύλησα, χωρίς ανάμνηση και γυρισμό. Καθώς στεκόσουν πλάι μου, θυμάμαι. Σε πήρα και σε σήκωσα ψηλά. Κύλαντα σύννεφα και τρέχει η φωνή μου. Να την ακούσεις και να έρθεις. Και μες στον κήπο αφήνω το... Σωτηρία, μέσα από όλα αυτά τα όμορφα που διαβάσαμε και ακούσαμε, σίγουρα έχεις κάποια πρότυπα που θαυμάζεις, κάποιους φάρους, έτσι, σε αυτό το ταξίδι της γεύσης. Βεβαίως. Οι μάγειρες, γιατί εγώ θεωρώ τιμητικό τίτλο και το μάγειρα και όχι μόνο το σεφ που θαυμάζω πολύ, είναι αρκετοί. Όπως θαυμάζω και τους εστιατόρες που πραγματικά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Θαυμάζω πολύ τον Αστέριο τον Κουστούδη, ο οποίος είναι ο σεφ του Μεγάλη Βρετανία και ο οποίος έχει δώσει μια καθαρά ελληνική πνοή στο μενού, ενώ θα μπορούσε σε ένα τέτοιο χώρο να είναι μόνο γαλλική κουζίνα, mm-hmm. μόνο ξένη κουζίνα, αλλά πραγματικά αναδεικνύει τα ελληνικά υλικά και την ελληνική παράδοση σε έναν χώρο διεθνή. Και σε σχέση με τους μοντέρνους, νομίζω έχει την κλασική συνταγή της μαμάς και της γιαγιάς, το αργό μαγείρεμα, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Εκτός αυτού, ο Ανδρέας ο Γαβρής που έχει κάνει γαστρονομικό προορισμό ένα τόσο μικρό μέρος όπως το Λιτόχωρο, με πιάτα που έχουν γίνει πλέον, τι να πω, viral θα τα πω, όπως το μπουρανί, ναι, ναι. Πραγματικά είναι άξιος θαυμασμού. Και διάβαζα και... ότι ήταν εκτινοτρόφος φασιανών και μηχανικός και του βγήκε από μεράκι το να μπει στο δρόμο αυτό της μαγειρικής και της κουζίνας. Άρα δηλαδή το έχεις ή δεν το έχεις. Ναι. Το θέμα είναι να το κάνεις πραγματικότητα αυτό και να το προσφέρεις και στους άλλους πέρα από την οικογένειά σου. Και το όχι, αλλά έχει και μία απέραντη αγάπη προς το κρασί και το συνδυάζει, δηλαδή έχει σε ένα τέτοιο χώρο μία τεράστια κάβα. Το έχεις επισκεφτεί το... Ναι, βεβαίως. Και είναι όντως λιτά, απέριτη διακόσμηση όπως γράφουμε. Είναι πάρα πολύ λιτό, αλλά όλα εκτός από το φαγητό. Αυτή είναι η ουσία. Ναι. Και μετά έχω να πω καταρχήν για τον εκλειπώντα τον κύριο Κοντοσόρο, ο οποίος πραγματικά ύμνησε τη μακεδονίτικη κουζίνα.
Είναι ένας φόρος τιμής τώρα να μιλήσω για αυτόν, γιατί πραγματικά το μαγαζί του στο Ξινό Νερό Φλόρινας και αυτό έγινε ένα στέκι για τους απανταχού καλοφαγάδες. Θαυμάζω ιδιαίτερα τους ανθρώπους που σε μικρά μέρη κάνουν ένα εστιατόριο και γίνονται γαστρονομικός προορισμός, ενώ δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο το κομμάτι αυτό. Το συγκεκριμένο. Ας πούμε, ένα πολύ μικρό μέρος κοντά στην Άουσα είναι το Αρκοχώρι, ναι, ναι, όπου και εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μαγαζί, το Χάραμα, στη μέση του πουθενά, που είναι γαστρονομικός προορισμός πλέον. Με συγκίνησε πάρα πολύ που σε αυτά που μου έστειλες τις ερωτήσεις μου έλεγες ότι θαυμάζεις τη δύναμη και την ειλικρίνεια της προσπάθειας που δυστυχώς πολλές φορές μας προβάλλονται άλλα πρότυπα και μας διαφημίζονται και όχι αυτά που έχουν πραγματικά αξία και που μπορεί να μην φαίνονται τόσο πολύ, να είναι επιτυχημένα, αλλά να πρέπει εσύ να τα ανακαλύψεις. Δυστυχώς, όπως σε κάθε χώρο, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να προβάλλονται που δεν είναι πάντα αυτοί που θα έπρεπε. Πλέον βλέπουμε ότι επειδή είναι και ένας χώρος που πλέον είναι πολύ προβεβλημένος, συμβαίνει αυτό. Τώρα υπάρχουν όμως τόσο ειλικρινείς προσπάθειες που πραγματικά είναι δύσκολες και θέλουν πολύ βοήθεια από πίσω ώστε να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, που θα έπρεπε να τους γνωρίσουμε και να τους βοηθήσουμε. Και Σωτηρία, έτσι ως γυναίκα, μητέρα, σύζυγος, blogger, αλλά και συγγραφέας που ασχολείται κυρίως με τον ίνο και το φαγητό μέχρι στιγμή στα εδέσματα. Ποια η σχέση της γυναίκας με το φαγητό στο διάβα της ζωής, όπως αυτή μεταλαμπαδεύτηκε σε σένα από τη γιαγιά σου, τη μαμά σου και εσύ τώρα στα παιδιά σου, έχεις και κόρη από όσο γνωρίζω. Για όλες τις γυναίκες δεν ξέρω. Είναι λίγο δύσκολο να απαντήσω. Τη ζωή σου, αυτές που πέρασαν στη δική σου ζωή. Εγώ, εντάξει, είχα και εγώ τη γιαγιά που έχουν σχεδόν όλα τα παιδιά, μάλλον, που πρέπει να φας την τελευταία σου μπουκιά γιατί θα φύγει η τύχη σου. Αρχίζει κάπως έτσι η σχέση του φαγητού, που δεν ξέρω πόσο καλό είναι. Αλλά η δική μου σχέση ήταν πάντα μια σχέση πάθους. Ξεκίνησε λίγο ανορθόδοξα, γιατί μέχρι τα 5 μου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της μητέρας μου, δεν έτρωγα απολύτως τίποτε. Χρειαζόταν να πάρω όλα τα βασικά συστατικά, που, όπως το σίδηρο ή τα εχνοστοιχεία, με μορφή συμπληρώματος. Αλλά μετά από ένα χρόνο στην παιδική μου ηλικία που πέρασα στην Αγγλία και μάλλον είχα ένα overdose της καταπληκτικής ή πληκτικής της εποχής εκείνης κουζίνας της Αγγλίας. Stuffed potatoes. Όλα νερόβραστα. Μετά από αυτό, λοιπόν, όταν επέστρεψα, έτρωγα τα πάντα. Τα πάντα. Μέχρι σήμερα έχει πέσει πολύ νερό και έκραση στο αυλάκι. Νομίζω ότι οι βάσεις μπήκανε στο οικογενειακό τραπέζι και στο σπιτικό φαγητό, αλλά και στα ατελείωτα και πολλές φορές απρόσμενα τραπεζώματα που είχαμε στο σπίτι. Από εκεί και πέρα το παραδέχομαι ότι έφαγα πάρα πολύ και πάρα πολύ καλά. Και η αναζήτηση της νοστιμιάς τώρα πλέον είναι η δεύτερη φύση μου. Το ίδιο προσπαθώ να κάνω και για τα παιδιά μου, τα οποία τους συστήνω τις νέες γεύσεις, προσπαθώ να τα κάνω να δοκιμάσουν, τους προτρέπω και όντως τα έχω καταφέρει. Θέλει απλά ανοιχτό μυαλό. Ανοιχτό μυαλό. Και σε συνδυασμό με την αναδρομή αυτή που έκανα στον ρόλο και την αξία του οικογενειακού τραπεζιού, είτε αυτό ήταν μεσημέρι, είτε βράδυ, καθημερινές ή Σαββατοκύριακα, ενστερνίζεσαι αυτή τη μεγάλη σημασία και την αξία και βλέπω ότι την έχεις ακόμα στην οικογένειά σου. Φυσικά. Ο ρόλος του φαγητού στην οικογένεια. Δυστυχώς γίνεται πολύ πιο σπάνια πλέον. Γιατί οι ρυθμοί της ζωής δεν επιτρέπουν σε καθημερινό οικογενειακό τραπέζι, αλλά το Σαββατοκύριακο πρέπει να ανήκει στην οικογένεια. Προτρέπω τους πάντες. Δένονται οι γενιές μεταξύ τους. Ακριβώς. Και αγαπημένο φαγητό, για πες μας, Σωτηρία. Αγαπημένα φαγητά έχω πάρα πολλά και δεν μπορώ να περιοριστώ μόνο σε ένα. Μ' αρέσουν από τα μισοψημένα φιλέτα μέχρι όλες οι ουζοκαταστάσεις.
οι πίτες, τα τουρσιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, δεν μπορώ να σταματήσω. Και αγαπημένο γλυκό. Αγαπημένο γλυκό μπορώ να πω πιο εύκολα. Ναι. Γιατί θεωρώ ότι σαν τη σοκολάτα δεν έχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γκανά σοκολάτα σε συνδυασμό με το λάδι που έλεγες και πριν. Και είναι και από τα λίγα γλυκά που φτιάχνω που και φτιάχνεις. Εγώ, γιατί δεν φτιάχνω πολλά γλυκά. Και... αλλά η σοκολάτα με το λάδι είναι ο τέλειος συνδυασμός. Και για όσους δεν γνωρίζουν, το γκανάς είναι μία σάλτσα σοκολάτας που χρησιμοποιείται ως βάση για σοκολατάκια, τρούφες σοκολάτας και συνήθως παρασκευάζεται από ζεστό γάλα με κρέμα γάλακτος και μπορούμε να προσθέσουμε κομμάτια ημίπικρη σοκολάτας, μας είπες χοντρό αλάτι. Ναι, αυτό θα πρότεινα να απλή σοκολάτα μαύρη με ελαιόλαδο και πολύ λίγη κρέμα γάλακτος. Θα το δοκιμάσουμε. Αγαπημένη γεύση και μυρωδιά μέσα σε όλα αυτά τα μαγειρέματα. Αγαπημένη γεύση είναι το βούτυρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Βούτυρο, τι βούτυρο. Το παλιό, βούτυρο, το κλασικό. Το βούτυρο. Βούτυρο. Όχι αυτά που βλέπουμε τώρα. Θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να φάει λίγο λιγότερο και να φάει το αυθεντικό. Γενικώς είμαι υπέρ της αυθεντικής γεύσης. Καταλαβαίνω την ανάγκη για τα light προϊόντα και τα πιο υγιεινά, αλλά δεν την εστερνίζομαι πολύ. Τώρα, όσον αφορά τη μυρωδιά και πάλι ό,τι τσιγαρίσεις μέσα του, νομίζω ότι μυρίζει υπέροχα. Χάρμα γεύση. Και πριν που λέγαμε για τις μελιτζάνες, τι είναι αυτό που σε ξετρελαίνει, είπες η σάρκα τους. Ναι, είναι πάρα πολύ πλούσια. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κανένα συμπλήρωμα η μελιτζάνα. Δηλαδή, και τώρα που είμαστε μέρες νηστείας, δεν νομίζω ότι σε κάποιον που τρώει μελιτζάνες θα λείψει ποτέ το κρέας. Είναι τόσο γεμάτη γεύση και τόσο πλούσιο το σώμα της που είναι δικαίως ο βασιλιάς των σαρδαβατικών. Και αφού μιλήσαμε πολύ για γεύση σωτηρία, ας έρθουμε σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα. Σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει, διαβάζει κιόλας. Και σίγουρα εσύ διαβάζεις, γιατί σε ξέρω. Λοιπόν, το αγαπημένο σου βιβλίο. Το αγαπημένο μου βιβλίο τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν διαβάζω όσο διάβαζα παλιότερα, είναι το κουκλόσπιτο της Τζέσι Μπάρτον. Είναι ένα φανταστικό βιβλίο για... την Ολλανδία του 1600 και αξίζει πραγματικά, σε μεταφέρει σε εκείνη την εποχή. Βέβαια διαβάζω και πολλούς Έλληνες συγγραφείς. Μ' αρέσει πολύ η Ευγενία Φακίνου, μ' αρέσει η ποίηση, διαβάζω και η Κίδη Μουλά, μ' αρέσει πολύ το διάβασμα. Απλά η οικογενειακή ζωή έχει κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό είναι σε όλους. Είναι εξαιρετική επιλογή το κουκλόσπιτο που είπες και είναι ένα από τα... πολύ συζητημένα και βραβευμένα, και για τις κυρίες που έχουν κορίτσια το κουκλόσπιτο έχει μια θέση σε πολλά σπίτια, έτσι δεν είναι? Και αν δεν κάνω λάθος, το βιβλίο είναι εμπνευσμένο από ένα κουκλόσπιτο που κοσμούσε ένα μουσείο, το οποίο είδε η συγγραφέας και πάνω σε αυτό έφτιαξε την ιστορία, και είναι θρίλερ. Είναι... ψυχολογικό? Όχι, δεν είναι ψυχολογικό. Ναι, ναι. Το μπερδεύουν κάποιοι και με το κουκλόσπιτο που έχει γυριστεί σαν ταινία. Αυτό είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό ιστορικό βιβλίο, που όμως μέσα έχει και μια ιστορία τραγική. Τραγική. Και στον κινηματογράφο... συνδυάζεται αυτό που κάναμε παλιά, φαγητό, κινηματογράφος, ποτό, τώρα βέβαια μια πολύ έξοδη διασκέδαση, τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά όμως αγαπούμε τον κινηματογράφο και ταινίες που... Ταινίες για μένα αγαπημένη τα τελευταία χρόνια και όσες φορές και να το δω με συνεπέρνει είναι το Match Point του Woody Allen. Γενικώς μου αρέσει ο Woody Allen, αλλά αυτή θεωρώ ότι ήταν μία από τις πιο εμπορικές του ταινίες. Παρ' όλα αυτά έχει συνέχεια μία μουσική όπερα πίσω και μία υπόθεση που υπάρχει ο απομηχανής θεός, σου θυμίζει μία αρχαία ελληνική τραγωδία. Ακριβώς. Υπάρχει νέμεσης, υπάρχουν οι τύψεις,
και είναι ένα φοβερό πάντρεμα. Μ' αρέσουν τώρα τελευταία πολύ και ο γαλλικός κινηματογράφος, ειδικά οι κωμωδίες τους θεωρώ ότι έχουν ένα άλλο φλέγμα. Το «Τι σου κάναμε Θεέ μου» ή το «Για όλα αυτά ή το όνομά σου» είναι δύο από τις ταινίες έτσι, με τις οποίες έχω γελάσει πάρα πολύ και έχουμε όλοι ανάγκη το γέλιο. Αγαπούμε πολύ αυτά που μας λες και να προτείνουμε και στον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει ότι βέβαια ποιος μπορεί να αντισταθεί σε έναν Woody Allen, έτσι δεν είναι, να ξεκινήσω από την πρώτη σου επιλογή. Τι να πούμε, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, κωμικός, μουσικός, είναι λίγα να πει κανείς μόνο για τον ίδιο. Και βέβαια αποδίδει μεγάλο μέρος της έμπνευσής του στη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης είναι μέσα στις τέχνες, δεν μπορεί να δημιουργεί έξω από αυτές, νομίζω. Και βέβαια για τις γαλλικές κωμωδίες που τα τελευταία χρόνια τραβούν όλο και περισσότερο κόσμο ξανά, είτε από τις απευθείας αναμεταδόσεις που έχει από τα τηλεοπτικά κανάλια, είτε από τα καλωδιακά και τις βιβλιοθήκες τις κινηματογραφικές, ο κόσμος βλέπει ξανά γαλλικό σινεμά και είναι πολύ ωραίες αυτές που μας πρότεινες για τον κόσμο που μας ακούει, το «Για όλα φταίει το όνομά σου», το «Le Prénom», με τους Patrick Brielle, Charles Berlin, είναι μια κινηματογραφική μεταφορά του πετυχημένου θεατρικού αντίστοιχου έργου, μια ευφυής ταινία, πλούσια σε χιούμορ, πνεύμα και ατίθασες ιδέες, που προσπαθεί με ευφυή ανάλαφρο τρόπο να σχολιάσει πολλά καυτά της σύγχρονης πραγματικότητας που συμβαίνουν σε πολλές οικογένειες. Και η τρίτη που μας είπες είναι το «Τι σου κάναμε Θεέ μου», πρωταγωνιστούν η Christian Clavier Sandal Lobby, είναι τον Philippe de Sauveron, αντίστοιχα η σκηνοθεσία, και μας δείχνει ανεπανάληπτες οικογενειακές καταστάσεις και ευαίσθητες κομικές ατάκες που κατάφεραν να αφυπνίσουν ξανά τους Γάλλους θεατές και να τους ξαναβάλουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, έξω από τα σαλόνια και τους καναπέδες τους, και να επαναφέρουν την κουβέντα, βέβαια, παιδιά, γύρω από τον κινηματογράφο, όταν μετά του να συζητήσεις για ένα έργο. Και έτσι δυναμώνει και η κινηματογραφική κουλτούρα του πολιτισμικού αυτού πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και δημιουργούμε και φτιάχνουμε κουλτούρα, αυτό που λέμε εμείς, αισθητική κουλτούρα στη σύγχρονη Ευρώπη. Και βέβαια με κρασί, νομίζω, κόκκινο κρασί, ακόμα ωραιότερη η απόλαυση των ταινιών. Και αγαπημένο κόκκινο κρασί. Τώρα. Δεν πειράζει, μπορούμε να πούμε. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί για χρόνια το αγαπημένο μου κόκκινο ήταν η Ράμνιστα. Και γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ το ξινόμαυρο. Επισκέπτομαι πολύ συχνά την περιοχή της Νάουσας και πίνω... μ' αρέσει αυτό το κρασί. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο καιρό έχω αγαπήσει πολύ δύο άλλες ελληνικές πάλι ποικιλίες, το Μαυροτράγανο και το Μαυρούδι, και όλοι οι νόφιλοι θα καταλάβουν το πνεύμα, πώς μου αρέσει το τανικό κρασί, το στιφό, το γεμάτο σώμα. Είναι το Μαυρούδι που βγάζουν και μάλιστα δύο φίλοι στο το Ανατολικός Vineyard, θα μου επιτρέψει να το πω, γιατί Ράμνιστα όλοι γνωρίζουμε ότι είναι του Κυριάννη και είναι ένα υπέροχο κρασί, αλλά το Μαυρούδι του Ανατολικού δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν, είναι σχετικά νέο εινοποιείο, όπως και θεωρώ ότι και το Μαυροτράγανο του Σιγάλα είναι ένα κορυφαίο κρασί, αλλά τα μπουκάλια είναι πολύ λίγα, γιατί η Σαντορίνη είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Έχοντας κατά νου το κόκκινο χρώμα του κρασιού και όσα συζητούμε, ο νους μου πηγαίνει σε έναν από τους αγαπημένους σου ζωγράφους, από τον οποίο εγώ βέβαια επέλεξα το «Καλάθι με το ψωμί», το έργο του 1926, το οποίο βρίσκεται στο ομώνυμο του μουσείο στη Φλόριντα. Και είναι βέβαια ο Σαλβαντόρ Νταλί. Και ο Έλληνας ο ζωγράφος που ξεχωρίζεις... Είναι ο Μόραλης. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά τα μοντέρνα του. Τα έργα. Η Πανσέλινος είναι αγαπημένο, δεν μπορώ να σταματάω να το κοιτάω. Έχεις πάει στην Αίγινα, αυτά τα Αιγινίτικα καλοκαίρια του Μόραλη, και εγώ δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει στην Αίγινα, δυστυχώς. Αλλά τον έχω ψάξει αυτόν τον ζωγράφο τόσο πολύ και έχω δει και συνεντεύξεις του και υπάρχει μια ευγένεια ψυχής που βγαίνει πραγματικά στο έργο του, που είναι ό,τι και να πεις είναι λίγο. Και καθώς βλέπουμε όλοι και ακούμε ότι η Σωτηρία Στράτη είναι ένας ιδιαίτερος και ξεχωριστός άνθρωπος, δεν μπορεί να μην έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό λουλούδι, τόσο σε όνομα όσο και σε χρώμα.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι τουλίπες, οι κίτρινες. Βέβαια, μόλις το έμαθε η κόρη μου, ναι, ναι. Έχει αποφασίσει ότι ανήκουν σε αυτήν, ότι είναι το δικό, το δικό της. Το λουλούδι. Αλλά δυστυχώς δεν είμαι καλή στην κυπουρική. Δεν πιάνει τίποτε σε μένα. Δεν το έχω το θα αφήσεις τους άλλους να σου προσφέρουν λουλούδια. Αυτό, και ναι. Βέβαια χαίρομαι που σου αρέσει το κίτρινο χρώμα. Είναι και εμένα το αγαπημένο μου και δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται συνειρμούς, γιατί το χρώμα αυτό είναι συνδεδεμένο με πολλούς θετικούς και όχι αρνητικούς συμβολισμούς. Κατεξοχήν με τον ήλιο, το φως, τον πλούτο, τη δόξα, την αισιοδοξία και την ευτυχία. Στην Κίνα θεωρείται το χρώμα της σοφίας. Δεν το ήξερα. Ναι. Είναι αγαπημένο. Και με όλα αυτά τα όμορφα, μία αγαπημένη σου μνήμη από το παρελθόν. Μία αγαπημένη μου μνήμη από παιδική. Παιδική ηλικία. Είναι όταν καθόμουν δίπλα στον παππού μου, που ήταν ένας φοβερός τύπος, ο οποίος και αυτός ήταν φοβερός καλοφαγάς. Και είχε τρέλα, δύο πράγματα είχε, το φαγητό και το καλό ντύσιμο. Και καθόμουν να ακούω τις ιστορίες που μου έλεγε και τα παραμύθια και φυσικά ήμουνα και η αδυναμία του επειδή καθόμουν και άκουγα τις ιστορίες και τα παραμύθια ενώ άλλοι βαριόντουσαν. Είναι αγαπημένη η μνήμη αυτή. Η μνήμη αυτή. Τυχεροί όσοι τη ζούνε και τιμούνται μετά. Και αγαπημένο προσωπικό σου αντικείμενο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαντήλια. Το ξέρω ότι δεν είναι... Παριζιένε. Το ξέρω ότι δεν είναι της μόδας, αλλά τα αγαπώ πάρα πολύ. Τα φορώ με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Τα ψάχνω σε μαγαζιά. Mm-hmm. Είναι αυτό που θα ήθελα έτσι, να έχω μια συλλογή. Και αυτή είναι η συνταγή σε όλες τις γυναίκες που μας ακούν, το στυλ αλλά γαλλικά. Υπάρχουν δεκάδες τρόποι που έχουν επινοήσει οι Γαλλίδες για να δένουν τα μεταξωτά μαντήλια τους. Και είτε είναι της μόδας είτε δεν είναι, εμείς τα κάνουμε μόδα. Έτσι. Με την εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας, τη φινέτσα και τον αέρα που αποπνέουμε. Κατά τη γνώμη σου, τι είναι πολιτισμός και στη συνέχεια τι είναι αισθητική κουλτούρα. Υπάρχουν γύρω μας, τα βλέπουμε, κρύβονται κάπου. Πολιτισμός είναι, θεωρώ, ότι καλό κουβαλάει ο καθένας μας μέσα του. Και βρίσκονται παντού, γύρω μας και μέσα μας. Αναγνωρίζεται πάρα πολύ εύκολα στα έργα τέχνης. Μπορεί να το αναγνωρίσει ακόμα και κάποιος που δεν είναι καλλιεργημένος. Και αυτό είναι μια μεγάλη αρετή του πολιτισμού. Ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη μόρφωση κάποιος για να καταλάβει μία αισθητική κουλτούρα. Το όμορφο πάντα σε κατακτάει. Παρόλα αυτά, η αισθητική κουλτούρα βρίσκεται και στον τρόπο που μιλάμε, στην ευγένειά μας, στον τρόπο που κινούμαστε, όταν δεν προσβάλλουμε τον άλλον. Γενικώς στον τρόπο της συμπεριφοράς μας. Αν και τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα έχει υποστεί αρκετές απώλειες στην κουλτούρα. Γι' αυτό είναι καλό όσο μπορούμε να την εκτιμούμε και να την διαφυλάττουμε. Και αγαπημένη μας σωτηρία, με την οδή στη γεύση, με το πώς να σκοτώσετε τον σομελιέ σας και όλα αυτά τα ωραία και κλασικά και πατροπαράδοτα που συζητούμε εδώ. Τα μελλοντικά σου σχέδια. Έχω στα σκαριά κάτι που έχει να κάνει πάλι με την κουζίνα. Θα φάμε, θα διαβάσουμε, θα επισκεφτούμε. Θα διαβάσουμε και θα φάμε. Γιατί αν δεν φάμε... Τι δυνητικό αρκούδι δεν χορεύει. Έχει να κάνει, είναι όμως στην αρχή. Εξακολουθώ να έχω το blog που ασχολείται όχι με μαγειρική, αλλά κυρίως με προϊόντα που μου αρέσουν, πρώτες ύλες και με εστιατόρια. Πολύ ωραία. Και είπαμε ότι μπορεί να σε βρει κάποιος. Μπορεί να με βρει στο sotiriastrati.blogspot.gr. Τέλεια. Ήταν η πρώτη ώρα με την εκπομπή «Διαβάζοντας με τη Σύση», ζωντανά, διαδικτυακά, εδώ στο www.radio1d.gr,
που βλέπετε live στη σελίδα μας στο Facebook και μετά παρακολουθείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube. Είμαστε εδώ, η Σύσυση Γιουτζή Ρουκά, ο Χρήστος Λεοντάρης στην κονσόλα του live προγράμματος και η Σωτηρία Στράτη με τα βιβλία της, που συζητούμε ωραία πράγματα γύρω από την κουζίνα, την αξία του φαγητού στη ζωή μας, που ενώνει οικογένειες, τις όμορφες γεύσεις, τον ίνο που εφραίνει καρδιά, ψυχή και σώμα. Σωτηρία, μία συμβουλή που θα ήθελες να δώσεις, έτσι μία ευχή σε όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούν και έχει να κάνει έτσι με αυτό, με τη γεύση, είτε αυτή είναι φαγητού είτε είναι ίνο. Να τρώνε μόνο αυτά που τους αρέσουν. Να απολαμβάνουν την κάθε μπουκιά. Δεν χρειάζεται να μην κάποιος... ακούτε το γιατρό σας. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να φάμε πολύ. Πολύ. Το λίγο που θα φάμε όμως, να είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Mm-hmm. Και το μυστικό είναι να μην αφήνουμε στο πιάτο μας για το τέλος αυτό που μας αρέσει. Να το φάμε πρώτο. Και έτσι δεν χρειάζεται να φάμε το υπόλοιπο. Να φάμε το υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα με το επόμενο που ετοιμάζεις. Θα είσαι εδώ κοντά μας. Θα χαρώ πολύ. Εμείς πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να μου δώσει έτσι η ευκαιρία να σας προειδεάσω για το θέμα μας που ακολουθεί στο επόμενο μισάωρο, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Λοιπόν, πριν πω κάποια λόγια για τον κύριο που θα έχουμε κοντά μας, θα μιλήσω για ένα συγγραφέα που ο ίδιος, έναν από τους συγγραφείς που αγαπά, και θα διαβάσω ένα κείμενο το οποίο άφησε ο συγγραφέας πριν τον θάνατό του. Η μαριονέτα. Αν ο Θεός ξεχνούσε για μια στιγμή ότι είμαι μια μαριονέτα φτιαγμένη από κουρέλια και μου χάριζε ένα κομμάτι ζωής, ίσως δεν θα έλεγα όλα αυτά που σκέφτομαι, αλλά σίγουρα θα σκεφτόμουν όλα αυτά που λέω εδώ. Θα έδινα αξία στα πράγματα, όχι για αυτό που αξίζουν, αλλά για αυτό που σημαίνουν. Θα κοιμόμουν λίγο, θα ονειρευόμουν πιο πολύ, γιατί κάθε λεπτό που κλείνουμε τα μάτια χάνουμε 60 δευτερόλεπτα φως. Θα συνέχιζα όταν οι άλλοι σταματούσαν. Θα ξυπνούσα όταν οι άλλοι κοιμόνταν. Θα άκουγα όταν οι άλλοι μιλούσαν και πόσο θα απολάμβανα ένα ωραίο παγωτό σοκολάτα. Αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομμάτι ζωή, θα ντυνόμουν λιτά. Θα ξάπλωνα μπρούμητα στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχή μου. Θεέ μου, αν μπορούσα θα έγραφα το μίσος μου πάνω στον πάγο και θα περίμενα να βγει ο ήλιος. Θα ζωγράφιζα με ένα όνειρο του Van Gogh πάνω στα άστρα, ένα ποίημα του Μπενεντέτη και ένα τραγούδι του Σερά θα ήταν η σερενάτα που θα χάριζα στη σελήνη. Θα πότιζα με τα δάκρυά μου τα τριαντάφυλλα για να νιώσω τον πόνο από τα αγκάθια τους και το κοκκινοπό φιλί των πετάλων τους. Είναι ο Γκαβριέλ Γκαρσία Μαρκές και βέβαια ο καλεσμένος μας έχει επιλέξει το βιβλίο 100 χρόνια μοναξιάς, όμως το κείμενο που σας διάβασα έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες εφημερίδες, ηλεκτρονικές αλλά και έντυπες ως αποχαιρετιστήρια επιστολή του ιδίου. Εμείς ακούμε εδώ το Autumn Leaves και σιγά σιγά θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. I see your lips. Summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear. Winter song, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall,
in song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, yes, I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to tonight, I may not ever. The sins of the past have come. See how they sit down together. Outside my window, outside my door. And I know the reason what they've all come here for. You, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of. Thank you.
ώρα είναι 8. Ψάχνετε τα καλύτερα υλικά συσκευασίας. Βάκο ΑΕ. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη υλικών σας περιμένει. Διαμόρφωση χαρτοτελάρων και χαρτοκιβωτίων. Καλύπτουμε και τις πιο απαιτητικές ανάγκες. Θέλετε μικρά ή μεγάλα χαρτοκιβώτια, επώνυμα ή ανώνυμα χαρτοτελάρα. Βάκο υλικοκατασκευαστική. Απαντάμε 100% στις επιθυμίες των πελατών μας. Με υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, παραγωγής, αποθήκευσης, διοίκησης. Με δικά μας μεταφορικά μέσα για γρήγορες ασφαλείς παραδόσεις. Πρώτο χιλιόμετρο Πλατέως Τρικάλων. Τηλέφωνο 2333-64541. Βάκο ΑΕ. Νούμερο 1 στα υλικά συσκευασίας. Radio Enandi. www.radioenandi.gr. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Διαβάζοντας με τη Σύση, 8 με 9, εδώ στο www.radio1d.gr και live στη σελίδα μας στο Facebook. Είμαι στην ευχάριστη θέση, με χαρά, να καλωσορίσω έναν εκλεκτό οικονομολόγο, επί σειρά ετών διευθυντικό στέλεχος μεγάλων εταιριών, πτυχιούχο ανώτατη της Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και επίσης με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης αντίστοιχα της ΕΕΔΕ, ο οποίος βέβαια έχει και ένα καλλιτεχνικό μεράκι, τη ζωγραφική. Είναι ο Χάρης Δημόπουλος, Χάρη από το Χαρίσιος είναι το όνομά σου, σωστά. Ακριβώς, που συνήθως απαντάτε στη Δυτική Μακεδονία, από όπου και η καταγωγή του πατέρα μου, που είναι το Λιμαίδα συγκεκριμένα, από ένα χωριό που λέγονται Πύργη Εορδέας. Και γιορτάζει την 1η Μαρτίου, σωστά. Γιορτάζω ακριβώς την 1η Μαρτίου. Βέβαια αυτό το έμαθα γύρω στα 40 μου χρόνια, μέχρι τότε δεν το ήξερα, γιατί τα εμπορικά ημερολόγια δεν αναφερόταν ποτέ στην γιορτή Χαρισίου, οπότε γιόρταζα στις 10 Φεβρουαρίου του Αγίου Χαραλάμπους, όπως γιόρταζε και ο παππούς μου παλιά, και συνέχιζα την παράδοση. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όμως το έμαθα, δεν είχε κανένα νόημα να το αλλάξω, λόγω του ότι απήχε 20 μέρες το ένα από το άλλο, οπότε συνέχισα την παράδοση. Την παράδοση. Και βέβαια για εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε, δεν θα ξεκινήσω λέγοντας πώς ένας οικονομολόγος και με μεγάλη εμπειρία στελέχους ζωγραφίζει. Θα το αφήσω για το τέλος για να έχετε την αγωνία. Θα ξεκινήσω με ένα ταξίδι γύρω από τα ενδιαφέροντα του Χάρη Δημόπουλου, γιατί γνωρίζοντας τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου γύρω από τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό, μπορούμε να έχουμε μια συγκροτημένη εικόνα και για τον ίδιο. Γνωρίζω το πρόσωπο και καταλαβαίνω βέβαια την προσωπικότητα του ανθρώπου που κρύβεται μέσα και μπορεί να υπάρχει και να δημιουργεί. Χάρη, αγαπημένο βιβλίο σου. Αγαπημένο βιβλίο. Πολλά είναι τα αγαπημένα βιβλία. Δύσκολα μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Βέβαια, επειδή ανέκαθεν με ιντριγκάριζε η ιστορία, γιατί θεωρώ ότι λαός που ξεχνάει την ιστορία του ή δεν την ξέρει, είναι καταδικασμένος. Γι' αυτό το λόγο και λόγω του ότι επίσης οι γονείς μου, η μητέρα μου είναι από τη Μικρά Ασία, ο πατέρας μου δυτικό Μακεδόνας, τώρα είναι επίκαιρο το θέμα αυτό της Μακεδονίας. Με βάση όλα αυτά ξεχωρίζω δύο βιβλία που έχουν σχέση με τη Μικρά Ασία. Το ένα είναι τα Ματωμένα Χώματα της Διδός Σωτηρίου και το άλλο είναι το νούμερο 31-328 του Βενέζη, που δείχνουν την όλη πορεία των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, των προγόνων μας στη Μικρά Ασία, την πορεία τους εν καιρό ειρήνης και την πορεία τους εν καιρό πολέμου, διωγμών, βασανισμών, θανάτων. Μια μεγάλη τραγική ιστορία που όλοι την ξέρουμε και τα νέα τα παιδιά την ξεχνάνε. Ακριβώς. Να πω εδώ για τα Ματωμένα Χώματα που και εμένα με έχει, θα έλεγα, στοιχειώσει ως βιβλίο από μικρή. Δεν ξεκολλάει από το μυαλό μου όσα χρόνια και αν περάσουν η φράση που γράφει μέσα «Να σπείρει ένα τουρκάκι στην κοιλιά της». Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό. Πραγματικά. Δηλαδή από μικρούλα, γιατί μικρή το διάβασα, μέχρι τώρα με γυροφέρνει πάντα. Και βέβαια πραγματικά.
Ιδιδός Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος. Τα Ματωμένα Χώματα είναι το πιο γνωστό της μυθιστόρημα. Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και περιγράφει τη ζωή του Μανώλη Αξιώτη, ο οποίος υπηρέτησε στα Οθωμανικά Μελέτα Μπουρού, τάγματα εργασίας το 14-18 και αργότερα έγινε φαντάρος του ελληνικού στρατού. Στη συνέχεια έζησε την καταστροφή της Μικράς Ασίας, αιχμαλωσία, προσφυγιά και διασκευάστηκε και για την τηλεόραση με τον Απεραντίτη και τη Λία Βιτάλη. Πράγματι, δεν το είδα βέβαια στην τηλεόραση. Αυτό που είδα όμως, είδα το χωριό το συγκεκριμένο που αναφέρεται το βιβλίο. Και το ειρωνικό της υπόθεσης είναι, η κόντρα θέση είναι ότι ήμασταν φιλοξενούμενοι Τούρκων, οι οποίοι γνωρίζοντας λίγο πολύ την ιστορία μας, φροντίσαν να μας πάνε στο συγκεκριμένο χωριό. Εδώ δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν με βάση την φυλή, είναι καλοί ή κακοί σε όποια πλευρά της θάλασσας βρίσκονται. Δεν κρατάω κακία για όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας είναι η ιστορία, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να κρίνουμε και από εκεί και πέρα να αποφασίζουμε για το τι θέλουμε. Πολύ σωστά. Και επίσης και η άλλη σου επιλογή είναι εξαιρετικό, είναι ένα αριστούργημα ελληνικής λογοτεχνίας, το νούμερο 31-328 του Ηλία Βενέζη. Υπότιτλος στο βιβλίο της Σκλαβιάς είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Βενέζη, το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε το 1924 σε συνέχειες, αλλά όχι ολοκληρωμένο, από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 1924, ως επιφυλίδα στην εφημερίδα της Μυτιλίνης Καμπάνα, την οποία εξέδιδε τότε και διεύθυνε ο Στρατής Μυριβίλης και αφορά την ίδια την εμπειρία του συγγραφέα από την αιχμαλωσία και τη σκλαβιά στα εργατικά τάγματα της Τουρκίας αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και βέβαια το αφιέρωσε το βιβλίο στη μητέρα του και σε όλες τις τυραννισμένες μάνες του κόσμου. Και θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα απόσπασμα το οποίο είναι συγκλονιστικό και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μαθαίνουμε τι αγαπούν οι άνθρωποι γύρω μας για να καταλαβαίνουμε την προσωπικότητά τους. Λέει λοιπόν ο ίδιος ο συγγραφέας: «Το βιβλίο τούτο είναι γραμμένο με αίμα. Λέω για την καυτή ύλη, για τη σάρκα που στάζει το αίμα της και πλημμυρίζει τις σελίδες του. Για την ανθρώπινη καρδιά που σπαράζει, όχι για την ψυχή. Εδώ μέσα δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει περιθώριο για ταξίδι σε χώρους μεταφυσικής. Όταν καίγεται, έτσι που καίγεται εδώ, με πυρωμένο σίδερο η σάρκα, παντοδύναμη θεότητα υψώνεται αυτή και όλα τα άλλα σωπαίνουν. Τίποτα δεν υπάρχει πιο βαθύ και πιο ιερό από ένα σώμα που βασανίζεται». Και βέβαια το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον πόνο, όπως λέει ο ίδιος, και συνεχίζει λέγοντας ότι πάνε 21 χρόνια από το 1924 που έγραψε την πρώτη του μορφή, γυρίζοντας παιδί από τα κάτεργα της Αναστολής στο χρονικό τούτο, ξαναδούλεψε το βιβλίο του πολλές φορές και όταν πια αισθάνθηκε έτοιμος, έβγαλε το βιβλίο του κανονικά στην έκδοση την τελευταία που βλέπουμε. Και τέλος πάντων λέει, όταν είσαι γερός και είσαι νέος, έχεις τόση δύναμη που αυτή και μόνο σου επιβάλλει να ξεχάσεις. Και έτσι λοιπόν τόλμησε να το εκδώσει ως ένα κανονικό βιβλίο και όχι μόνο αποσπασματικά όπως είχε ξεκινήσει. Πράγματι, και εμένα με είχε συγκλονίσει αυτό το βιβλίο. Ειδικά με συγκλώνησε η πορεία που είχαν ξεκινήσει διαμέσου των χωριών που περνούσαν, τα τουρκικά χωριά, που στις πρώτες μέρες τους βασανίζανε, τους φτύνανε, τους φερόντουσαν πάρα πολύ άσχημα. Ορισμένοι τους παίρνανε από την πορεία και τους σκοτώνανε. Αλλά το τραγικό ήταν σε σχέση με τις γυναίκες ότι μικρές κοπελίτσες τις βιάζανε οι στρατιώτες. Και το πιο τραγικό ακόμα από αυτό, επειδή ήταν άμαθες, δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Ήταν κουρασμένες, ήταν ταλαιπωρημένες. Στο τέλος προτιμούσαν να βιάζονται για να ξεκουραστούν λίγο και έτσι να συνεχίσουν. Και κάποιες από αυτές πηδούσαν στον πρώτο γκρεμό που βρίσκαν μπροστά τους. Είναι συγκλονιστικό. Καθώς επίσης και το ότι ο Ηλίας ο Βενέζης ήταν από τους λίγους που μπόρεσε να γυρίσει πίσω. Και βέβαια αυτή η ποιότητα των επιλογών σου, τόσο στην ανάγνωση, συνεχίζει και στις κινηματογραφικές σου επιλογές. Όταν ρώτησα ποια κινηματογραφική ταινία επιλέγεις, μου μίλησες για τρεις προσωπικότητες
που αν μη τι άλλο έχουν κλασική αξία και την θεατρικότητα αυτή της, την αρχαία που λέμε εντός εισαγωγικών, τόσο στις τραγωδίες εκείνης της εποχής, αλλά όσο και στις αρχαίες κωμωδίες που βλέπουμε. Και να ξεκινήσεις, αν θέλεις εσύ, με τον πρώτο που έχεις επιλέξει, τον αείμνηστο Θανάση. Ναι, τον το Θανάση βέβαια τον έχω επιλέξει, γιατί πολλοί από εμάς, ειδικά τα πρώτα χρόνια του, πιστεύαμε ότι ήταν μόνο κωμικός, με έναν πάγιο ίδιο ρόλο, που απλά τον επαναλάμβανε. Και όμως απέδειξε με την ταινία τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, η οποία ήταν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1970-1971, εν μέσω δικτατορίας, μια έντονα πολιτική ταινία, αντιπολεμική ταινία, ενάντια στον ναζισμό των Γερμανών. Έδειξε εκεί το πολύπλευρο ταλέντο του και την ευρεία γκάμα ηθοποιίας που είχε ο Θανάσης. Ήταν ένας τραγικός ρόλος από έναν μέχρι τότε κωμικό ηθοποιό. Και πέρασε όλα τα μηνύματα. Με άγγιξε πάρα πολύ. Ακριβώς, και δικαίως τιμήθηκε και με 3 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1971. Φυσικά, φυσικά. Επιβαλόταν τότε. Τότε. Και η δεύτερη σου επιλογή από τον Παντελή Βούλγαρη αυτή τη φορά. Ναι, η δεύτερη επιλογή αφορά τον Παντελή Βούλγαρη, που θεωρώ ότι είναι πάλι έχει σχέση με την, περίοδο αυτή που περνούσε η Ελλάδα, που ήταν μια τραγική περίοδος, η εμφυλιακή περίοδος, τι να πω, είναι τα πέτρινα χρόνια, είναι ταινίες που μας κάνανε να κλάψουμε, να συγκινηθούμε, να αγαπήσουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν ανθρώπινα ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο λαός μας. Να μην μισήσουμε, να ξεχάσουμε τα κακά που έχουν γίνει και παίρνοντας το βήμα για αυτή την και έχοντας στο μυαλό μας αυτή την περίοδο την εμφυλιακή, θα ήθελα να πω, επειδή βλέπω ότι δημιουργείται και τώρα, στις μέρες μας, το «ή εμείς ή εσείς», που είναι εντελώς εμφυλιακό, θα ήθελα αυτό να εκλείψει. Σε όλες τις μορφές πολιτικής θα ήθελα να εκλείψει. Πραγματικά, όχι θα ήθελα, ακούγεται κάπως εγωιστικό, αλλά είναι κρίμα να συρθούμε σε ένα δεύτερο εμφύλιο πόλεμο. Είδαμε τι πάθαμε, αδελφός σκότωνε αδελφό, ας αφήσουμε λίγο όλη αυτή την ιστορία στην άκρη, ας μάθουμε από αυτήν και ας συνεχίσουμε μπροστά. Και βέβαια, όπως λες, ένα άλλο στοιχείο που αγγίζει και τις μέρες μας, ο τυραννισμένος μετανάστης που προσπαθεί να επιβιώσει σε μια ξένη χώρα, πόλη, είναι ο επόμενος αγαπημένος σου, που τι να πει κανείς γι' αυτός. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, μουσικός, παραγωγός, τραγικός, κωμικός. Υπέροχος άνθρωπος, γιατί για να κάνεις όλα αυτά που έχει κάνει ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Σαρλό της καρδιάς. Ο Σαρλό, πραγματικά, και όχι μόνο Σαρλό, γιατί είχε κάνει και αυτός έντονα αντιπολεμικές ταινίες. Ναι. Αλλά δεν ήθελα να συνεχίσω να λέω για ίδιες ταινίες, οπότε άλλαξα λίγο. Ναι, ναι. Είναι «Τα φώτα της πόλης» που επιλέγω, του Τσάρλι Τσάπλιν. Ήταν μια αλληγορική ταινία, πολύ όμορφη. Κάτι το διαφορετικό, βέβαια, είχε λιδωρήσει, σε άλλη του ταινία είχε λιδωρήσει και τον Χίτλερ εκείνης της εποχής. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης, ήταν σε όλη του ζωή καταπληκτικός. Και το πλήρωσε κιόλας αυτό, γυρνώντας από την Αμερική στην Αγγλία λόγω των πολιτικών του φρονημάτων. Ακριβώς. Και βέβαια έμεινε για πόσο μετά στη Μεγάλη Βρετανία. Ακριβώς. Και ότι ξαναεπισκέφτηκε την Αμερική για να παραλάβει το Όσκαρ, και όλοι θυμούνται. Ακριβώς. Ότι ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια χειροκρότημα όλων των εποχών. Και πώς να μην μιλήσεις λοιπόν. Ακριβώς. Με τον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ αξιόλογος. Ακριβώς. Και να είμαστε στο 2019 και να διαβάζεις και να ακούς ότι είναι ο 10ος στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών. Ακριβώς.
μία προσωπικότητα που αξίζει εμείς που έχουμε την τύχη να τον παρακολουθήσουμε, να τον δούμε και μεταφορικά να τον γνωρίσουμε, να τον μεταφέρουμε και στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους. Φυσικά. Είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνει κανείς βλέποντας αυτού του είδους και της ποιότητας στον κινηματογράφο. Συμφωνώ απολύτως, εσύ. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά, να μεταφέρουμε τις γνώσεις μας στα νέα τα παιδιά, στα παιδιά μας, αυτούς που ακολουθούν. Γιατί τι άλλο καλύτερο από το να μεταδίδουμε τη γνώση μας, την εμπειρία μας στους νέους ανθρώπους. Ακριβώς. Αγαπημένος ζωγράφος ή άλλος καλλιτέχνης που θαυμάζεις και σχετίζεται λίγο με τα δικά, με τους δικούς σου δρόμους και αναζητήσεις στη ζωγραφική τέχνη. Είναι πάρα πολύ ζωγράφοι που θαυμάζω. Θα ήθελα όμως να βάλω κατά περιόδους, τέλος πάντων, έχω ξεχωρίσει τρεις ζωγράφους. Βέβαια, ας ξεκινήσω από την προσωπική μου, οικογενειακή μου ζωή, χωρίς αυτό να θεωρηθεί πάλι εγωιστικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έζησα μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν με ζωγράφους. Ο παππούς μου, ζωγράφος και γλύπτης. Ο θείος μου, ζωγράφος. Ο παππούς μου, ας αναφέρω και το όνομά του, Βασίλης Μιλωνάς, Κώστας Μιλωνάς, ο θείος μου. Ο θείος μου συνεχίζει και ζωγραφίζει μέχρι τώρα, ακατάπαυστα. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή τη διαδικασία, έχοντας αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούσαν αυτό που κάνουν, δεν μπορούσα παρά να τους ακολουθήσω. Δεν το έκανα όμως επειδή το έβλεπα και έπρεπε να το κάνω, το έκανα επειδή το αγαπούσα. Και το αγάπησα πάρα πολύ όταν είχα και το περιθώριο να το κάνω. Στα φοιτητικά μου χρόνια ξεκίνησα να ζωγραφίζω και από τότε και έπειτα δεν σταμάτησα. Αν πρέπει να πάω όμως σε μια επιλογή ζωγράφων που θαυμάζω, εκτός από τους προηγούμενους του οικογενειακού μου περιβάλλοντος, μπορώ να πω ότι είναι ο Καραβάτζιο από την εποχή της Αναγέννησης, με τα έντονα χρώματα που μου αρέσουν και εμένα, έντονα βαθιά χρώματα, πολλά κοντράστ με τις σκιές, και ήταν κάτι που με εντυπωσίασε. Είναι ο δικός μας ο Λίτρας, με τα καταπληκτικά του έργα, με τα ανθρώπινα έργα, σε σχέση με τον άνθρωπο συνέχεια, περισσότερο ήταν με τον άνθρωπο, με τις σπουδές στην Γερμανία, είχε μια, πραγματικά μια πολύ ανθρώπινη υπόσταση στο έργο του. Είχε επίσης, σε σχέση με Ελλάδα, είχε πολλές στιγμές από την Ελλάδα, έδειχνε τη συνεχή σχέση ζωής που είχε με την Ελλάδα, αν και μακριά. Και επίσης θα φανείς ως κοινότυπο βέβαια, αλλά ο Van Gogh, γιατί χρησιμοποιεί και αυτός πάρα πολύ έντονα χρώματα. Χρησιμοποιούσε φυσικά, ας μιλήσουμε σε παρελθόντα χρόνια, χρησιμοποιούσε έντονα χρώματα. Θα μας δείξεις έργα σου, νομίζω ότι έχεις μαζί. Ναι, έχω κάποια μαζί, έργα τα οποία ναι, θα σας δείξω. Ένα έργο είναι αυτό, βέβαια είναι πολύ μικρό, αλλά ανταποκρίνεται νομίζω. Και αν θέλεις πες μας και πηγές έμπνευσης, γιατί ζωγραφίζεις ή για τα έργα που δείχνουμε, τη θεματολογία. Γιατί μ' αρέσει καταρχήν η θάλασσα, ένα άλλο έργο είναι αυτό, είναι έργο με τη θάλασσα, σε μια πόλη, με κάποιους ψαράδες στο κάτω μέρος, είναι γιατί... Όσο εσύ μας εξηγείς, εγώ θα δείχνω και αυτό που έχω κοντά μου, σε ακούμε. Μ' αρέσει η θάλασσα γιατί περιβάλλει όλη μας τη χώρα. Είναι κάτι που το βλέπουμε και δεν μπορώ πραγματικά να ζήσω χωρίς τη θάλασσα. Είναι κάτι που είναι αναπόσπαστο της πατρίδας μας, στοιχείο, και είναι αναπόσπαστο επίσης και σε μένα. Δεν θα μπορούσα να ζήσω σε μια πόλη χωρίς θάλασσα, παραδείγματος χάρη. Ούτε θα μπορούσα να ζήσω για μακρύ διάστημα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό λοιπόν προτιμώ τη θάλασσα, καθώς επίσης προτιμώ και τις γυναίκες σε ένα αισθησιακό περιβάλλον, όπως αυτό είναι ένα μπαρ,
ένας χώρος διασκέδασης, όπως έδειξες εσύ προηγουμένως, και με συγχωρείς για τον ενικό, αλλά γνωριζόμαστε. Ενικός ευγενίας, είπαμε εμείς, μεταξύ μας. Ακριβώς. Είναι μια χορεύτρια που βρίσκεται, Ισπανίδα, που βρίσκεται σε ένα χώρο και εξασκεί το επάγγελμά της, χορεύει ένα αισθησιακό χορό. Αυτό είναι κάτι που με αγγίζει πραγματικά. Είναι κάτι το οποίο με διεγείρει το αίσθημα να ζωγραφίσω και πραγματικά όταν ζωγραφίζω αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα άλλο περιβάλλον. Πραγματικά εκείνη την ώρα ζω σε ένα διαφορετικό σύμπαν. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγω από όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι μια ψυχοθεραπεία για μένα. Και μέσα από όλα αυτά, πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια του πολιτισμού και της αισθητικής κουλτούρας, μέσα από τις αναζητήσεις σου και τη στάση της ζωής σου βέβαια. Ναι, ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο βρίσκεται παντού, στις κοινωνίες, είναι το ανώτερο προϊόν μιας κοινωνίας, θεωρώ. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με την υψηλή τέχνη, με τις επιστήμες. Οπότε θεωρώ ότι φυσικά όμως, συνυφασμένο και μαζί με αυτά, συνυπηκουρούμενο, πρέπει να είναι και το θέμα της ευγενίας στις μεταξύ μας σχέσεις, της ειλικρίνειας, της δοτικότητας. Όλο αυτό θεωρώ ότι λέγεται πολιτισμός. Ακριβώς, και μου έλεγες έτσι μια υπέροχη θέση πάνω στην αξία και εφαρμογή που έχει ο πολιτισμός και η αισθητική κουλτούρα σήμερα στις σύγχρονες επιχειρήσεις, αλλά και στην κοινωνία, γιατί και η επιχειρήση είναι μια προέκταση των κοινωνιών, όπως είναι και η οικογένεια, όλα τα οικοσυστήματα που φτιάχνουμε μέσα σε μια οργανωμένη κοινωνία. Πράγματι, σε μια οργανωμένη κοινωνία ο πολιτισμός και η κουλτούρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αυτό το έχω ζήσει και διαμέσου της εταιρείας που διεύθυνα σαν οικονομικός διευθυντής αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Ο πολιτισμός μας κάνει να έχουμε καλύτερη συμπεριφορά μεταξύ μας και το λέμε άλλωστε, πολιτισμένη συμπεριφορά. Ακριβώς. Αυτό χαρακτηρίζει τις συμπεριφορές. Και αυτό χαρακτηρίζει τις συμπεριφορές και μέσα στην ίδια την επιχείρηση, όπως και στην κοινωνία. Και στην κουβέντα μας για την τέχνη θυμάμαι που μου είχες πει την φράση του Άρθουρ Ντάντο ότι η τέχνη μεταμορφώνει το κοινότυπο. Και μετά συνέχισες λέγοντάς μου, μα και ο Καβάφης δεν είχε πει και τι άλλο είναι η τέχνη παρά λεπτομέρειες. Η τέχνη σε κάθε προέκταση βέβαια της ζωής μας. Φυσικά. Αν δεν υπήρχε η τέχνη, αν δεν υπήρχε ο πολιτισμός, όλα θα ήταν εντελώς κοινότυπα, θα ζούσαμε απλώς για να επιβιώσουμε χωρίς να έχουμε άλλες αξίες στη ζωή μας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να πούμε. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ένα ωραίο τοπίο, βλέπουμε ένα ωραίο θεατρικό έργο, ένα ωραίο ποίημα, ένα κινηματογραφικό έργο το οποίο μας αφήνει έκπληκτους, μας συγκινεί. Οπότε τα χαρακτηρίζουμε όλα αυτά με κάποια επίθετα, όπως ωραίο, όμορφο, καταπληκτικό, υπέροχο. Όλα αυτά μας αλλάζουν τη ζωή μας από την καθημερινότητά μας και μας δίνουν σε μία άλλη διάσταση, θεωρώ. Mm-hmm. Και ο Χάρης Δημόπουλος σήμερα, ένας οικονομολόγος με καλλιτεχνικές ευαισθησίες, άρα με ευαισθησίες στον πολιτισμό, και να προχωρήσω εγώ παρακάτω στην κοινωνία μας. Είσαι παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών, με μεγάλη εμπειρία στις επιχειρήσεις και στα κοινά. Ποια είναι τα σχέδιά σου, τα άμεσα σχέδιά σου? Τα σχέδιά μου είναι αυτή τη στιγμή, είχα ένα κενό χρονικό διάστημα το οποίο μπορούσα να αξιοποιήσω, περισσότερο χρόνο στη ζωή μου για κάποιους λόγους, και αποφάσισα να το αξιοποιήσω αυτό το χρόνο που έχω, τον χρόνο που με περισσεύει τέλος πάντων. Ίσως να ακούγεται κάπως περίεργα αυτό, αλλά έτσι ακριβώς είναι και θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε με γεγονότα.
Αποφάσισα να το αξιοποιήσω για να ασχοληθώ με εσχάτως με την πολιτική, με την πολιτική ζωή όμως του τόπου που γεννήθηκα και αγάπησα, στη δυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο, Πορδελιό, Εύωσμο, Ελευθέριο, είναι ένας δήμος πλέον, ένας μεγάλος δήμος με μεγάλα προβλήματα, άλυτα προβλήματα που οι προηγούμενες διοικήσεις, εκτός ελαχίστων των εξαιρέσεων που προσπαθήσαν να κάνουν κάτι, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και αποφάσισα να ασχοληθώ γιατί δεν θα ασχολιόμουν υπό άλλες συνθήκες παρά μόνο με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με βοήθησε. Είναι ο Κλεάθης ο Μαδανιανός, ένας γιατρός 48 χρόνων, νέος άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες, κοινωνικά ιατρία για τους φτωχούς. Καταπληκτικός άνθρωπος που πραγματικά με βοήθησε, το λέω και πάλι, και αποφάσισα να ασχοληθώ με τα πολιτικά μόνο και μόνο για να τον βοηθήσω. Οπότε κατεβαίνεις για δημοτικό σύμβουλος. Ακριβώς. Ναι. Κατεβαίνω για δημοτικό σύμβουλος και αποφάσισα να τον βοηθήσω να εκλεγεί δήμαρχος για να αλλάξει επιτέλους αυτή η μαύρη, πραγματικά μαύρη, άθλια κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού. Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, το πόσο σώπερα, γιατί δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Ναι. Εγώ γνωρίζοντάς σε, βλέπω έναν άνθρωπο με ευαισθησίες και πολιτισμό μέσα του. Ήθελα να πετύχω το σωστό timing στη συζήτησή μας. Είχες διαλέξει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, γιατί μου είχες πει ότι είναι μουσική τόσο αριστουργηματική που δεν χρειάζεται λόγια. Πράγματι, πράγματι. Όταν ο Λοΐζος το είχε πάει στον Λευτέρη Παπαδόπουλο, το άκουσε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τον είπε «Αυτό το έργο σου είναι καταπληκτικό, δεν χρειάζεται καθόλου στίχους, δεν χρειάζεται, πάρ' το πίσω και δημοσίευσε το έτσι». Και έτσι και έγινε. Είναι κάτι το καταπληκτικό, δείχνει τη λεμεντιά του Έλληνα. Ακριβώς. Με μελωδικό τρόπο όμως, και αυτό είναι που με σαγηνεύει περισσότερο. Και το μπουζούκι που είναι βέβαια ένα ευλογημένο μουσικό όργανο. Εγώ από την πλευρά μου χαίρομαι πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Αγαπώ τα έργα σου, είχα την τύχη να τα δω και σε έκθεση ζωγραφικής που συμμετείχες. Και ξέρω βέβαια και την πορεία σου. Εδώ στην εκπομπή Διαβάζοντας με τη Σύση, στο Ράδιο Έναντι, είναι χαρά μας που σε φιλοξενήσαμε. Και βέβαια θα σε αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που είναι διαφορετικό από αυτό που ακούμε. Είναι το Λαμέρ από την ταινία Tinker Tailor Soldier Spy, γιατί η ζωή σου από εδώ και πέρα είναι ένας αγώνας, οπότε με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους άνδρες που αγωνίζονται, βέβαια και στον κοινωνικό και πολιτικό στίβο. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ, Σύση. Precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way we'll find us with the cares of the world far behind us. Και βέβαια
σας την έσκασα, όπως λένε, μπέρδεψα τα τραγούδια, όμως είχατε τη χαρά να ακούσετε Louis Armstrong και τι καλύτερο. Και φυσικά το La Mer, που είναι και το αγαπημένο μου και το αφιέρωσα προηγουμένως στον Χάρη Δημόπουλο. Απολαύστε το για μερικά δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε. Je pense la mer qu'on voit danser les langues des golfes clairs à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, αλλά και εσείς που μας βλέπετε εδώ στο www.radio1d.gr, στην εκπομπή Διαβάζοντας με τη Σύση και live στη σελίδα μας στο Facebook. Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο και της απόψινης εκπομπής, μα πόσο γρήγορα κυλάει η ώρα μαζί σας. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας και κάτω από το live της εκπομπής και στο Messenger αλλά και στο Gmail. Εμείς τα βλέπουμε, χαιρόμαστε και επικοινωνούμε μαζί σας. Ο τρίτος καλεσμένος για την απόψινή μας εκπομπή θα συνδεθεί μαζί μας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης από ένα αγαπημένο μέρος της Ελλάδος, το οποίο βρίσκεται κοντά στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα σας το αποκαλύψω ακόμα. Θα σας μιλήσω όμως πρώτα για τον ίδιο. Λοιπόν, το όνομά του είναι Ευάγγελος Τρυψιάνης. Είναι φιλόλογος και εξειδικεύεται στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων μέσα από την τέχνη. Γεννήθηκε το 1988, το 2010 αποφύτησε από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης με ειδίκευση στις νεοελληνικές και βυζαντινές σπουδές. Εργάζεται ως φιλόλογος στον ιδιωτικό τομέα, γράφει στο προσωπικό του ιστολόγιο Ars Gratia Artis, pediotechnis.blogspot.gr, ενώ ολοκληρώνει και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η πρώτη ποιητική του εμφάνιση έγινε με τη συλλογή Ρούμπρικα το 2015, ακολούθησε η έκδοση των ποιητικών συλλογών Εγκο 2016 και από το Σαλόνι των Απορριφθέντων το 2018. Θα σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από τις ποιητικές του συλλογές. Θα ξεκινήσω με τον απαγορευμένο καρπό. Ρούμπρικα. Τα σημάδια του απαγορευμένου καρπού πάνω στο γυμνό κορμί φέρνουν στη μνήμη τη στιγμή που μόνο ο υδρότας το χώριζε από την αιώνια ζωή. Τότε που οι μικρές σπασμωδικές κινήσεις του μετατόπιζαν το εδώ και το τώρα, κάπου απροσδιόριστα, στο παντού και το πάντα, γιατί αυτοί που ενώθηκαν αληθινά είναι καταδικασμένοι, όπου και αν βρίσκονται, πάντα να θυμούνται. On weak and shifting sand, I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. Και συνεχίζω με το επόμενο ποίημα «Έρωτας» από τη Ρούμπρικα. Κορμιά γυμνά, υγρά, γεμάτα πάθος, χείλη καυτά που θρέφονται με σάρκα, γόρδιος δεσμός στα σώματα που δεν θέλεις να λύσεις και όλα αυτά να καίγονται από επιθυμία. Από τις τάχτες των κορμιών θα γεννηθεί η ψυχή μας και σαν παρόρμηση ξανά θα ψάχνει το σεντόνι. Εκείνο που ο έρωτας το είχε για δικό του, από τη νύχτα που το πρόσφεραν θυσία τα κορμιά μας. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do.
and use my magic. Και συνεχίζω με δύο αποσπάσματά του από τη συλλογή Ego. Μαρτυρία. Τα άδεια πρωινά μαρτυρούν όλες τις νύχτες που πέταξα χωρίς σκοπό. Σύνορα, λαθρεπιβάτες, σε σχέσεις με σύνορα ευδιάκριτα και καλά φυλαγμένα μονοπάτια. Cool as chilly winds blowing. There's no way of knowing. For love is new every day. Και τώρα θα σας μεταφέρω στο σαλόνι των απορριφθέντων. Καταιγίδα. Η καταιγίδα κόπασε λίγο πριν από το χάραμα. Έστυψε τους χυσμούς των εραστών, ξεβράζοντας τα φυδατωμένα τους κορμιά στα ρητιδιασμένα λευκά σεντόνια. Ημίγυμνη και ανυπεράσπιστη, μπροστά στη λάμψη του υπέροχου, με εμφανείς τις βουβές πληγές από τη βίαιη πάλι, ψηλαφίζουν το άπειρο, απότοκο της ειδονικής καταστροφής, τυλιγμένη στην αρμονικά ακανόνιστη θέση των σωμάτων πίσω από αργόσυρτες, σχεδόν πεθαμένες αναπνοές, βρίσκουν τη δύναμη για ζωή. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Και όσο ακούμε την καταπληκτική φωνή του Yves Montand, Le Feuille Morte, και θα συνεχίσουμε με Yves Montand και Les Chansons de Vieux Jamant, θα σας διαβάσω την ακαταστασία από το σαλόνι των απορριφθέντων. Ώρες τώρα το μαύρο παλτό καθόταν στην άβολη καρέκλα. Κουβαριασμένο και χλωμό, σχεδόν ανήμπορο να ανασάνει. Περίμενε μία λύτρωση. Δεν συμπαθούσε την ακαταστασία. Πολλές φορές μάλιστα της έφερνε ήλιγκο. Πάνε μέρες όμως που αδιαφορούσε για την τάξη των πραγμάτων. Δεν είχε χρόνο και διάθεση. Έπρεπε να συγυρίσει τα μέσα της. Εκεί να δεις χάος. Μα είχε και ένα παράπονο. Κανείς δεν είχε προσέξει τίποτα. Όχι γύρω από αυτήν. Αυτό το είχε συνηθίσει. Σχετικά με την αταξία του χώρου, που ήταν κάτι το ασυνήθιστο. Αυτή τη συνειδητοποίηση έκανε τον ήλιγκο ανυπόφορο. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Πριν συνδεθούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Ευάγγελο Τριψιάνη, θα σας μεταφέρω δύο-τρία στοιχεία της προσωπικότητός του από θέματα τέχνης που ο ίδιος έχει επιλέξει, αγαπά και χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά του. Αγαπημένο βιβλίο είναι η ιστορία των δύο πόλεων του Charles Dickens, η ιστορία δύο πόλεων, ένα βρετανικό μυθιστόρημα το οποίο κυκλοφόρησε το 1859. Η πλοκή του εξελίσσεται μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια γεγονότων της Γαλλικής Επανάστασης. Ένα ιστορικό βιβλίο και βέβαια ένας φιλόλογος τι επιλογές θα είχε.
αγαπημένο προσωπικό αντικείμενο, η κόκκινη πένα του, αλλά όχι μόνη της, σε συνδυασμό με τους κόκκινους πίνακες του Ρόθκο. Ο Ρόθκο, λετωνό ζωγράφος, ανήκε στο ρεύμα της αφηρημένης εξπρεσιονιστικής ζωγραφικής, αν και ο ίδιος πάντα το αρνόταν, δεν ήθελε να εντάσσεται σε κατηγορίες. Γεννήθηκε 25 Σεπτεμβρίου του 1903 στη Λετωνία ως Μάρκους Ρόθκοβιτς και βέβαια αυτοκτόνησε σε ηλικία 66 ετών. Αγαπημένη μνήμη του Ευάγγελου Τριψιάνη είναι όλη η ιστορία των παιδικών του χρόνων. Και αγαπημένο λουλούδι, αγαπημένη μυρωδιά, μας απάντησε με έναν στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη από το Σώμα του Καλοκαιριού που θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε σε λίγο. Άχνα βασιλικού, πάνω από το σγουρό εφήβαιο. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Λάθος, Ζακ Μπρέλ φυσικά. Ήθελα να δω αν θα αντιδράσετε, δεν σας βλέπω να κινήσετε γρήγορα στο live. Κανονικά πρέπει να αλληλεπιδρούμε, αυτό είναι το νόημα της εκπομπής μας λοιπόν. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, με μεγάλη χαρά, έχουμε τον Ευάγγελο Τριψιάνη. Βαγγέλη μου, επιτρέπεις να σε φωνάζω έτσι? Ναι, φυσικά. Καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα, χαίρομαι που είσαι. Ευχαριστώ για την πρόκλησή σου. Ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες και είναι χαρά μας, έστω και μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά στην όμορφη πόλη, το κρατούσα να το πεις εσύ. Στην Έδεσα. Στην όμορφη Έδεσα, είσαι εκεί και με χαρά θα μας μιλήσεις για την δραστηριότητα, αλλά και τη δράση σου, που είναι αρκετά πρωτότυπη. Να ξεκινήσω ότι είσαι φιλόλογος, σύμβουλος, καθηγητής, αλλά διδάσκεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Ναι, έχω εντάξει στα πλαίσια του μαθήματός μου τη τέχνη, προσπαθώντας να δώσω κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν με περισσότερο ενδιαφέρον γύρω από τα φιλολογικά μαθήματα. Βλέπεις το ενδιαφέρον τους σε αυτό? Ναι, βρίσκουν ένα ενδιαφέρον στο να αναζητήσουν πράγματα τα οποία το σχολείο δεν τους δίνει τη δυνατότητα να το κάνουν. Είναι πιο τυποποιημένη η ρόλη τους, αυτό που έχουν να διαβάσουν στο σχολείο, οπότε το βρίσκουν ως ένα μέσο διαφυγής και έκφρασης. Πολύ όμορφα. Και στις προσωπικές σου αναζητήσεις, αφού ως φιλόλογος, αγαπάς τον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα, μελετάς, διαβάζεις ο ίδιος, η συγγραφή στην προσωπική σου ζωή, πώς μπήκε και πότε? Ξεκίνησα να γράφω από την εφηβεία. Τότε ήταν ένας τρόπος έκφρασης μέσα σε έναν κόσμο δημοκρατικών απαγορεύσεων, όπως είναι και σήμερα. Νομίζω ήταν τότε μια την πανοκρουσιών επανάσταση. Σήμερα θα έλεγα ότι είναι όλα αυτά, σύν το ότι δοκιμάζω τα όρια μου μέσα από την συγγραφή. Υπάρχουν όρια σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος έχει μέσα την τέχνη του, πιστεύεις? Πάντα υπάρχουν όρια, απλά τα προσπερνούμε και βάζουμε καινούρια και είμαστε σαν τον Δοκιχώτη που κυνηγάει ανεμόμυλους. Και οι πηγές έμπνευσή σου? Ως πηγή έμπνευσης μπορεί να είναι το καθετή, από το πιο απλό στο πιο σύνθετο.
αρκεί να μου δημιουργήσει εκείνο το απροσδιόριστο εσωτερικό ερέθισμα που θα με υποκινήσει στο να γράψω. Που να είναι το κάθε τι. Τα τρία αυτά βιβλία που έχεις εκδώσει είναι προσωπική σου έκδοση? Ναι, από έναν εκδοτικό οίκο τοπικό εδώ της πόλης. Τα δύο πρώτα και το τρίτο είναι αυτοέκδοση. Mm-hmm. Δηλαδή η ρούμπρικα και το οίκο είναι από εκδοτικό οίκο που ήταν εδώ στην πόλη. Από το σαλόνι των απορριφέντων είναι μία αυτοέκδοση. Mm-hmm. Γιατί γράφεις, Βαγγέλη? Γιατί γράφω, καλή ερώτηση. Νομίζω για τον λόγο που ασχολείται ο καθένας με μία δραστηριότητα. Είτε είναι αυτή καλλιτεχνική, είτε δεν είναι. Και ο λόγος αυτός είναι η κάλυψη μιας ανάγκης. Αυτή η ανάγκη άλλοτε είναι συνειδητή και ρητή και άλλοτε είναι ασυνείδητη και μύρητη. Προσωπικά η συνειδητή και ρητή ανάγκη μου που εκφράζεται μέσα από τη συγγραφή είναι η επικοινωνία με τους τελευταίους, εγώ τους ονομάζω ηθαγενείς, που σε πείσμα των καιρών μας συνεχίζουν να λατρεύουν το βιβλίο. Υπάρχουν πολλοί ηθαγενείς σήμερα, λάτρεις των βιβλίων. Νομίζω είναι λίγοι αυτοί. Είναι λίγοι. Και αντιστέκονται στους κονκισταδόρες των ηλεκτρονικών μέσων που μας έχουν κατακλείσει. Η σχέση σου με τα σύγχρονα, τα ψηφιακά βιβλία? Mm-hmm. Προσωπικά δεν τα χρησιμοποιώ, δεν διαβάζω ψηφιακά βιβλία. Προτιμώ να έχω το βιβλίο στο χέρι μου, να σημειώνω, να το ξεφυλίζω και γενικά να μυρίζω το χαρτί. Νομίζω είναι ένα είδος ιδιαίτερης ιεροτελεστίας αυτό. Mm-hmm. Σε μία συζήτηση... Δεν τα απορρίπτω, ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Απλά προσωπικά δεν τα επιλέγω. Mm-hmm. Σε μία συζήτηση που είχαμε, στάθηκε σε δύο μεγάλα ονόματα και προσωπικότητες, τον Νίτσε και τον Προύστ αντίστοιχα. Θα ήθελες να μας πεις κάποια πράγματα? Ναι, μου είχες κάνει μία ερώτηση εκτός αέρα σχετικά με τα βιβλία μου, ναι, ναι, και με το περιεχόμενό τους. Και σου είχα πει ότι... Δεν θα μιλήσω εγώ προσωπικά για το ποιητικό μου έργο αυτό καθε αυτό. Δεν το θεωρώ, ας πούμε, σωστό να μιλάει αυτός που έγραψε. Γιατί ο καθένας προσλαμβάνει κάτι που διαβάζει με τα δικά του εισιτήρια. Και μου θύμισε τον Νίτσε που στο βιβλίο του «Το λυκόφως των ειδόλων» είχε γράψει το εξής. Ότι τα πραγματικά βιώματά μας δεν είναι καθόλου φλίαρα. Δεν θα μπορούσαν να μιλήσουν για τον εαυτό τους ακόμα και αν το ήθελαν. Αυτό σημαίνει ότι τους λείπουν οι λέξεις. Όταν έχουμε λέξεις για ένα πράγμα, αναγκαστικά είμαστε ήδη έξω από αυτό. Οπότε οι ήδη ελάχιστες λέξεις των ποιημάτων αποτελούν αναγκαία μεν παράβαση, παράβαση όμως της θέσης που εκφράστηκε από τον Νίτσε. Και βέβαια για τους νέους και νέες που μας ακούνε, ο Νίτσε ήταν σημαντικός γερμανός φιλόσοφος, ποιητής, συνθέτης και φιλόλογος. Έγραψε κριτικά δοκίμια πάνω στη θρησκεία, την ηθική, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες, δείχνοντας μια ιδιαίτερη κλίση στη χρήση μεταφορών, ηρωνίας και αφορισμών. Βαγγέλη? Όσον αφορά το έργο, και για να συνεχίσω, ναι, επειδή είπες, ανέφερες και τον Προύστ, ναι, ναι, οι ποιητικές συλλογές στηρίζονται σε πίνακες ζωγραφικής. Ακούγεται λίγο παράδοξο, ωστόσο, από την εποχή του Προύστ ξέρουμε ότι δεν φτάνει να είναι δύο για να γεννηθεί πολλές φορές η επιθυμία, και ότι συχνά χρειάζονται, ναι, ναι, τρεις. Έτσι, ανάμεσα στο ποίημα και τον αναγνώστη, έβαλα και έναν πίνακα ζωγραφικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αναγνώστης θα πρέπει να σχηματοποιήσει τις αντιλήψεις ή τα συναισθήματά του που εκφράζονται μέσα από το ποίημα με βάση τον πίνακα ζωγραφικής που υπάρχει δίπλα. Είναι μια παραπάνω υποκίνηση και ίσως κάτι που δεν μας δίνει το ποίημα μπορεί να μας το δώσει ο πίνακας. Αυτό λειτουργεί και για εσένα ως μια επιρροή και κατεύθυνση? Κάποιοι ακούνε μουσική, εμπνέονται από τη μουσική και γράφουν ποίηση, λογοτεχνία. Εσύ, κοιτώντας ένα έργο τέχνης, εμπνέεσαι ώστε να καταγράψεις κάποια συναισθήματα και σκέψεις στο χαρτί? Ναι, και επίσης επειδή δεν έχω ταλέντο στη ζωγραφική, πάντα μου άρεσε, αλλά δεν έχω ταλέντο, προσπάθησα να τα συνδέσω με αυτόν τον τρόπο. Και ήθελα να δώσω δηλαδή στον κόσμο ένα κίνητρο να ψάξει μέσα από τους πίνακες κάποια νοήματα που ίσως δεν παίρνει από το ποίημα. Ή μέσα από το ποίημα να δει διαφορετικά ένα πίνακα ζωγραφικής. Mm-hmm. Και βλέπω επιλέγεις τους Γάλλους γενικότερα, που είναι μεγάλη σχολή για μας που αγαπούμε την λογοτεχνία.
Ο Προύστ ήταν Γάλλος συγγραφέας, δοκιμιογράφος και κριτικός, αλλά και ο Πολ Σεζάν αντίστοιχα ήταν Γάλλος ζωγράφος και το έργο του αντιπροσωπεύει την μετάβαση από τον Ιμπρεσιονισμό στο κίνημα του κυβισμού. Ναι, για το Σεζάν θα ήθελα να πω ότι του αφιερώνεται όλη η τρίτη συλλογή, το «Από το σαλόνι των απορριφθέντων», ενώ στις άλλες δύο συλλογές έχουμε πίνακες και από το Ρόθκο, από το Ρέμπραντ, από τον Νταβίντ. Ωστόσο η τρίτη συλλογή είναι αφιερωμένη στο Σεζάν. Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους το έκανα αυτό. Άμα θέλετε σωστή λόγια. Βεβαίως, χαρά μας. Θέλετε... Και βέβαια θέλουμε. Τώρα που σε βρήκαμε εδώ δεν σε αφήνουμε. Πρώτον υπήρξε κατά συνείδηση αντιρρησία συνείδησης. Δηλαδή η μόνη του αρχή ήταν η συνείδησή του. Γι' αυτό το λόγο ακολούθησε μια προσωπική πορεία στη ζωγραφική. Δεν έκανε εκπτώσεις στη τέχνη του προκειμένου να γίνει αρεστός και να μπει στα κυκλώματα της εποχής του. Σε μια βιογραφία του είχα διαβάσει ότι το εξής: «Είναι οποιοδήποτε τίμημα αναζήτηση της επιτυχίας είναι απλά χυδαιότητα. Είναι απόλυτα βέβαιος ο Σεζάν γι' αυτό τώρα, όπως επίσης πιστεύει το ότι να επιδιώκει την επιδοκιμασία των μέτριων είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να πουλήσει κάποιος την ψυχή του». Αυτός ήταν και ο δεύτερος λόγος που τον επέλεξα. Και ο τρίτος λόγος ήταν ότι δεν ανήκει κατ' ουσίαν σε κανένα καλλιτεχνικό ρεύμα. Δεν εγκλωβίζεται, εξελίσσεται. Θεωρεί τη τέχνη ότι είναι δυναμική, δηλαδή προχωράει μπροστά, δοκιμάζει και βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία αναζήτησης. Δεν περιορίζεται σε κάτι το οποίο τον σχηματοποιεί. Και βέβαια είσαι ένας νέος άνθρωπος και μη τι άλλο, έχεις δρόμο και χρόνο μπροστά σου και για μελλοντικά σχέδια. Ποια είναι αυτά? Ναι, όταν διάβασα την ερώτηση. Τα μελλοντικά σχέδια, δεν είμαι καλός στα σχέδια. Ούτε τα συγγραφικά, ούτε τα διδακτικά. Όχι. Γενικά ό,τι σχεδιάζω συνήθως αποτυχάνει. Μ' αρέσει να αυτοσχεδιάζω. Και επίσης είναι και δουλειά αλλωνών τώρα να σχεδιάζουν τη ζωή μας. Του δημιουργού, ξέρω πώς τον αποκαλούν. Άρα λοιπόν... Άλλοι το λένε Θεό, άλλοι δημιουργού. Βέβαια, έτσι. Ναι. Είναι αυτή η δύναμη που μας κρατάει. Και τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα δεν μπορείς να τον δεις? Τον βλέπω γυρεότερο κατά 10 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ρητίδες στο πρόσωπο, άσπρα μαλλιά και να συναφεί. Ίσως λίγο πιο περίεργο από ό,τι είμαι τώρα. Εκτός αν έχω γίνει αστρόσκονη, δεν ξέρω. Αστρόσκονη δηλαδή? Ίσως να έχω καταλήψει τα εγκόσμια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι μας ξημερώνει. Αυτό εννοώ, αστρόσκονη. Εύχομαι να μας ξημερώνουν όνειρα, όπως λέει και το τραγούδι, αν θυμηθείς το όνειρό μου. Και η ζωή να διαρκεί, κάθε άνθρωπος να φεύγει με τη σειρά του για να μπορεί να δημιουργεί και να αφήνει το στίγμα του όσο αυτή η ζωή κρατά και η γη συνεχίζει. Έχουμε θετική ματιά από να γυρίζει. Ακριβώς. Τα σχέδια είναι λίγο. Ακριβώς. Και εμείς να έχουμε τη χαρά όταν βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη να έρθεις εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Ράδιο Έναντι να μας μιλήσεις για το πώς γίνεται η διδασκαλία. Ήθελα να έρθω και σήμερα, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν τα κατάφερα. Αν ήταν Σαββατοκύριακο, θα είχα καταφέρει σίγουρα. Ωστόσο, υπόσχομαι μια επίσκεψη. Οπότε, λοιπόν, επειδή μας το χρωστάς, θα μας καληνυχτήσεις κάνοντάς μας μια ωραία αφιέρωση. Τι σημαίνει για σένα ψηφιακό ραδιόφωνο? Ψηφιακό ραδιόφωνο. Μόνο θετικά πράγματα θα πεις τώρα. Να είναι πληρωμένη απάντηση. Ακριβώς. Θα το ακούσουν οι ακροατές. Με δωροδόκηση για να πω καλά λόγια. Θα έλεγα ότι το ψηφιακό ραδιόφωνο δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν νέες φωνές, αλλά και τη δυνατότητα να φτάσουν ακούσματα και απόψεις σε περιοχές όπου το συμβατικό ραδιόφωνο δεν τα καταφέρνει. Ακριβώς. Να δεις δύσεις. Το ίντερνετ, καλός ή κακός, μας ενώνει σε όποιο μήκος ή πλάτος της γης βρισκόμαστε. Ακριβώς. Βαγγέλη Τρυψιάννη, σε ευχαριστούμε πραγματικά. Χαρά μας που συνομιλήσαμε μαζί σου. Καλή συνέχεια και να κυνηγάς το όνειρό σου. Θα ξαναμιλήσουμε. Γεια σου, Βαγγέλη. Το χέρι σου έφευγε με το...
εμείς εδώ συνεχίζουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας. Πήγαν όλα καλά. Είδαμε τρεις ανθρώπους, γνωρίσαμε τρία πρόσωπα, την ψυχή και τον πολιτισμό που κουβαλούν μέσα τους, ο καθένας βάσει της ιδιότητας και της ειδικότητάς του. Διαβάζοντας με τη Σύση, μια ραδιοφωνική εκπομπή λόγου και τέχνης μεταμουσικής, κάθε Πέμπτη, 7 με 9, στο www.radio1d.gr και live στη σελίδα μας στο Facebook. Διαβάζουμε αγαπημένα λογοτεχνικά βιβλία, φιλοξενούμε φίλους ακροατές, παρουσιάζουμε καλλιτεχνικά δημιουργήματα των καλών τεχνών και των εφαρμοσμένων, συζητούμε για έργα πολιτισμού, στρώνουμε μουσικό χαλί και απογειωνόμαστε εδώ στο Ράδιο Έναντι. Και τι αναζητούμε? Μια αισθητική κουλτούρα. Αένα. Φιλοξενούμενοι μας ακροατές, αναγνώστες, θεατές, καλλιτέχνες, δημιουργοί, εκπρόσωποι και φορείς των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού. Αν θέλετε κι εσείς να έρθετε στην εκπομπή μας, μεγάλη μας χαρά. Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο διαβάζοντας με τη Σύση, papaki@gmail.com, να στέλνετε μηνύματα στο Messenger, στο Facebook ή ακόμα και οτιδήποτε έχετε σε φάκελο εδώ στα γραφεία μας, Ράδιο Έναντι, 12 Νήσου 10 Β, 54626, Θεσσαλονίκη, για την εκπομπή «Διαβάζοντας με τη Σύση». Και τι ωραίες μελωδίες που ακούμε. «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα», Ντόρα Γιαννακοπούλου. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, έχετε πια συνηθίσει. Έχετε μάθει πώς ανοίγει και πώς κλείνει η εκπομπή μας. Και τη μεγάλη μου αγάπη για Θεοδωράκη, δρόμοι παλιοί. Γιατί πάντα το παλιό είναι αυτό που μας κρατάει εδώ στο τώρα, αλλά και που μας οδηγεί στο νέο και το επόμενο. Αγαπημένοι φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, η εκπομπή «Διαβάζοντας με τη Σύση» έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, 18 του Απρίλη, εδώ στο Ράδιο Έναντι. Γιατί, όπως είπανε και οι φίλοι μας προηγουμένως, το διαδικτυακό ραδιόφωνο είναι ένα μέσο μοναδικά περιόριστο. Εδώ ζωγραφίζουμε ελεύθερα, άπειρες εικόνες με λέξεις. Εξάπτουμε τη φαντασία και το απολαμβάνουμε. Καλό σας βράδυ από τη Σύση Γιουλτζηρουκά και τον Χρήστο Λεοντάρη.